Καλησπέρα σας. Έφηβοι βουλευτές, σας καλωσορίζω και ανοίγει η συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε με τις εισηγήσεις της εισηγήτριας και που θα διαρκέσει 10 λεπτά. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ακούσετε προσεκτικά τις εισηγήσεις, ώστε μετά να μπούμε στις συζητήσεις επί των άρθρων. Το πρωί γνωριστήκαμε, ήμουνα πίσω, σας παρακολούθησα στην διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης, άρα ας μην κάνω ένα καινούριο χαιρετισμό. Ισχύουν όσα είπα το πρωί. Από σας περιμένω την αμφισβήτηση, η οποία θα είναι επικοδομητική και σήμερα το απόγευμα, αλλά και ιδιαίτερα για αύριο το πρωί. Παρακαλώ την εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Συγγνώμη. Η κυρία Παπαδημητρίου Σταματία, παρακαλώ, για 10 λεπτά. Γεια σας, καλησπέρα. Από το συνήγορο του παιδιού είμαι. Λοιπόν... γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σήμερα, οι έφηβοι, ζουν σε τεράστια δυσκολία λόγω της κρίσης, της ανασφάλειας και της αγωνίας για το μέλλον. Γνωρίζουμε επίσης αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξετάσεις και στο βαθμό, στη συσσόρευση γνώσεων και όχι στο βήμα και τη συμμετοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πέρυσι το καλοκαίρι, εν ώψη του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο, επισημάναμε στον Υπουργό Παιδείας την ανάγκη να υπάρχει, αντί για ένα σχολείο γεμάτο εξετάσεις, ένα σχολείο συμμετοχής, εμπειρίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Σήμερα, λοιπόν, εισηγούμαστε ένα σχέδιο που θεωρούμε τα κουμπά τον πυρήνα των εκπαιδευτικών σχέσεων. Και αυτό όχι γιατί αδιαφορούμε για το περιεχόμενο των σπουδών και για την οργάνωση σχολείου, αλλά γιατί επιχειρούμε να διαφυλάξουμε και να δυναμώσουμε το δικαίωμα των μαθητών να έχουν λόγο. Δηλαδή να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της δικής τους μικρής σχολικής κοινότητας. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι είμαστε εντός θέματος, γιατί αυτό που βγαίνει από τα παιδιά, αυτό που βγαίνει από εσάς, είναι ότι θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα. Πού θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα, στο σχολείο και στην εκπαίδευση. Πώς αλλάζουμε τα πράγματα? Με το να μας ακούσουν, με το να πιέζουμε για τις αλλαγές που θέλουμε. Πώς γίνεται αυτό? Αποκτώντας μια δυνατή φωνή, μια δυνατή και αξιόπιστη φωνή. Αυτός είναι ακριβώς ο πυρήνας των μαθητικών κοινοτήτων. Γιατί μέσα από τις μαθητικές κοινότητες συμμετέχουμε και ακουγόμαστε και έχουμε μια θεσμική και ομαδική φωνή. Η φήμωση επιτυγχάνεται με την απαξίωση των ομάδων, με την αποδυνάμωση της φωνής των μαθητών. Γιατί η ατομική εκτόνωση και η ατομική διαμαρτυρία είναι ανώδυνο πράγμα. Άρα θεωρούμε ότι η ενίσχυση του οργάνου που έχετε στο σχολείο είναι στα χέρια σας. Είναι στα χέρια σας, λοιπόν, να διεκδικείτε οργανωμένα την έκφραση της γνώμης σας. Βρισκόμαστε, λοιπόν, εδώ για να συζητήσουμε το σχέδιο μαθητικών κοινοτήτων που αφορά τη σχολική ζωή, τη δημοκρατία στο σχολείο, τα δικαιώματά σας. Τι είναι μαθητικές κοινότητες? Μαθητικές κοινότητες είναι όλοι και όλες οι μαθητές και μαθήτες ενός σχολείου. Είναι οι εκπρόσωποί μας, τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή. Είναι συνελεύσεις. Είναι ο χώρος που μιλάμε, που λέμε τη γνώμη μας, που διεκδικούμε, που συνεργαζόμαστε, που κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας. Μέσα από τις μαθητικές κοινότητες μπορούμε να αποφασίζουμε για πράγματα που θέλουμε, να αλλάζουμε πράγματα που θέλουμε, να βρούμε τρόπους να λύνουμε προβλήματα. Αυτά που μόλις είπα τα λέει και ο κανονισμός με πολύ πιο πολλά και δύσκολα λόγια. Τι είναι στην πράξη μαθητικές κοινότητες? Σε κάποια σχολεία είναι αυτά που λέει ο κανονισμός. Σε κάποια άλλα είναι ο δημοφιλής πρόεδρος του Καπιταμελούς, η ώρα των εκλογών, η διοργάνωση μιας εκδρομής, η συνέλευση που είναι η ώρα του χαβαλέ κτλ. Τη δεκαετία του 80, λοιπόν, 30 χρόνια πριν, είχαμε ένα νόμο το 1985, ένα βασικό νόμο για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος ισχύει ακόμα και σήμερα. Αυτός ο νόμος έγραφε ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη σχολική ζωή. Και γι' αυτό το 1986 βγήκε μια υπουργική απόφαση, η οποία εξειδίκευσε τον νόμο και είπε ότι θεσμοθετούμε τώρα τις μαθητικές κοινότητες. Είναι ο κανονισμός που συζητάμε σήμερα. Η υπουργική απόφαση αυτή λέει πάρα πολλά πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, είναι ένα ευχολόγιο που λέει πώς ονειρεύεται ο νομοθέτης, ας πούμε, το θεσμό. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στα περισσότερα σχολεία, όχι όλα, είναι ότι οι μαθητικές κοινότητες είναι πολύ μακριά από το όνειρο του νομοθέτη. Γιατί λοιπόν διαλέξαμε αυτό το θέμα, ενώ ξέρουμε ότι οι μαθητικές κοινότητες δεν είναι πολύ διάσημες ούτε στους μαθητές ούτε στους καθηγητές? Γιατί
Ύστερα από 11 χρόνια που επισκεπτόμαστε σχολεία ως συνήγορος του παιδιού και μιλάμε με πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς, έχουμε πιστεί ότι το θέμα της δημοκρατίας στο σχολείο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Έχουμε διαπιστώσει ότι εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα του σχολείου που είπατε πολύ καλά εχθές, η ελλείψη καθηγητών, η ύλη, η έμφαση εξετάσεις κτλ., άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η απαξίωση της σχολικής ζωής, της καθημερινότητας. Και γιατί κάποια πράγματα, κάποιους νόμους όπως εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι πολύ δύσκολο να τους αλλάξουμε. Αυτό όμως είμαστε ικανοί να το αλλάξουμε από μόνοι μας, τη ζωή μας καθημερινά στο σχολείο. Επίσης, θεωρούμε ότι όλη αυτή η δυσκολία που βιώνουν τα παιδιά σήμερα στο σχολείο, που οδηγεί στο θυμό, στην πίεση, στο άγχος και στην απογοήτευση, ή στην πειθαρχία, βαθμοί, εξετάσεις κτλ. Διάβασμα, μας δείχνει ότι λείπει από το σχολείο ένα ποιοτικό, πολύ σημαντικό πράγμα, που είναι η έμφαση στον άνθρωπο, στο σχετίζεστε και στην πραγματική εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι σήμερα στην κρίση, όπου έφηβοι νιώθουν ότι απειλούνται, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ότι στο σχολείο δεν είναι νούμερα, δεν είναι αριθμοί, αλλά είναι πρόσωπα. Οι ώρες που περνάει ένα παιδί στο σχολείο είναι πάρα πολλές και πρέπει να νιώθει ότι έχει δυνατότητα, έχει τις διαδικασίες που του δίνει τη δυνατότητα να νιώθει ότι αξίζει. Επίσης, αυτό που έχει αλλάξει από το 1986 μέχρι σήμερα, ένα από τα καλά που έχουν αλλάξει, είναι ότι οι μεγάλοι ενήλικες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν περισσότερο ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Και όχι μόνο τα γνωστά δικαιώματα που όλοι ξέρουμε, τροφή, στέγη, σπίτι και εκπαίδευση και τα γνωστά, αλλά και αυτά που παλιά θεωρούνταν πολυτέλεια. Όπως είναι ότι τα παιδιά έχουν γνώμη για όσα συμβαίνουν γύρω τους και ότι πρέπει να την ακούμε. Εμείς συμφωνούμε με την Αφρικάνικη παροιμία που λέει ότι δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα παιδιά είναι expert, είναι ειδικοί, πρώτα απ' όλα στο να είναι παιδιά, στο να είναι 8, 10, 17 χρονών, όπως είσαστε εσείς. Τα παιδιά έχουν τεράστια εμπειρία και γνώση του τι σημαίνει να είσαι μαθητής, πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, πώς είναι το σχολείο. Τα παιδιά δεν είναι η πηγή του προβλήματος, είναι η πηγή της λύσης. Δεν θεωρούμε εμείς ότι είναι μόνο το μέλλον, όπως λέμε συνήθως, είναι και το παρόν. Και θεωρούμε ότι πολλά από τα μέτρα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των παιδιών σχεδιάζονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους. Και έτσι χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε καλύτερους νόμους, πολύ καλύτερα προγράμματα που θα ήταν προς όφελος των παιδιών. Και γι' αυτό λοιπόν το θέμα που συζητάμε σήμερα, που είναι η συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο, θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο είσαστε οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες, εσείς και βέβαια οι εκπαιδευτικοί σας, και γι' αυτό έχουμε καλέσει και την διευθύντρια ενός σχολείου που έχει μια, θα σας πει μετά την εμπειρία της. Θέλουμε λοιπόν να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τη δημοκρατία στα σχολεία. Γιατί όπου έχουμε δει να εφαρμόζεται καλά ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων, έχουμε δει ότι οι μαθητές είναι πιο χαρούμενοι, είναι πιο ικανοποιημένοι. Δηλαδή είναι τα σχολεία που το κλίμα είναι καλύτερο από τα άλλα. Παρόλο που έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα, τις εξετάσεις, την τράπεζα θεμάτων, το νέο λύκειο κτλ., τα παιδιά νιώθουν ότι κάποιες στιγμές δεν πάνε χαμένες. Ότι δεν έχουν μόνο άγχος και πίεση, ότι κάτι κάνουν καλό τις ώρες που είναι εκεί. Εμείς εκτιμούμε ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί στο σχολείο, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, είναι να μάθει να συνθέτει με τους άλλους, να σέβεται τους άλλους, να μάθει διαφορετικότητα, να γνωρίζει τα δικαιώματά του, να μπορεί να επικοινωνεί με τους συμμαθητές του και με τους εκπαιδευτικούς, να μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει το σχολείο καλύτερο. Γιατί λοιπόν εισηγούμαστε ένα νέο σχέδιο σε αντικατάσταση του παλιού, αυτού που ισχύει τώρα δηλαδή. Γιατί θέλουμε ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων να είναι πιο συγκεκριμένος, να είναι πιο συνοπτικός, πιο εύχριστος και πιο κατανοητός από αυτούς που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή από εσάς και τους καθηγητές σας. Θέλουμε οι μαθητικές κοινότητες να βελτιωθούν και να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους. Γι' αυτό έχουμε βάλει προβλέψεις που θα συζητήσουμε αργότερα αναλυτικά, όπως να υπάρχει συνεργασία μαθητών εκπαιδευτικών, να υπάρχει υπεύθυνος καθηγητής, οι μαθητικές κοινότητες να έχουν ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων κτλ. Θέλουμε επίσης ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων να είναι σύμφωνος με τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία ψηφίστηκε μετά το 1985-89 και δίνει τεράστια σημασία στο ότι τα παιδιά έχουν γνώμη και αυτή πρέπει να γίνεται ακουστή. Θέλουμε να ταράξουμε τα νερά σε ένα χώρο που θεωρεί ότι ο θεσμός αυτός δεν είναι κάτι σπουδαίο, δεν είναι κάτι ουσιαστικό, είναι κάτι τυπικό. Και τέλος, θέλουμε σήμερα εδώ να μην παίξουμε ένα απλό παιχνίδι προσομοίωσης της Βουλής. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο. Να το δούμε να υιοθετείτε, ελπίζουμε να το δούμε να υιοθετείτε, να γίνει πράξη, να μην μείνει μόνο στα χαρτιά. Και θέλουμε να δούμε και μια εκστρατεία, μια ευαισθητοποίηση και μια εκπαίδευση δικιά σας και όλων των υπόλοιπων μαθητών της χώρας στη δημοκρατία στο σχολείο.
Και τέλος, να σας πω ότι για τη συγγραφή του κειμένου που έχετε μπροστά σας, έχουμε λάβει υπόψη πρώτον την εμπειρία που έχουμε από τις υποθέσεις που έχουμε χειριστεί στο Συνήγορο και έχουν να κάνουν με το σχολείο, με τα προβλήματα που δημιουργούνται στα σχολεία. Δεύτερον, έχουμε πάρει υπόψη μας τις προτάσεις των μαθητών που ακούμε τόσα χρόνια. Έχουμε πάρει και των καθηγητών βέβαια. Έχουμε πάρει υπόψη μας τις προτάσεις της ομάδας εφήβων συμβούλων μας, τις συστάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις απόψεις Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού και βέβαια στο τελικό κείμενο που θα στείλουμε στον Υπουργό θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις που θα κάνετε σήμερα, οι προτάσεις που έχετε κάνει ήδη στο φόρουμ και άλλη μια συζήτηση που θα κάνουμε από το φθινόπωρο πάλι με καθηγητές και μαθητές στα σχολεία που θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπαδημητρίου. Και τώρα το λόγο για 10 λεπτά, ειδική εμπειρογνώμονας, κυρία Κοτσέλη Μαρία, Διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Άνω Λιωσίων. Για 10 λεπτά παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Ξεαγχώστε με αν μπορείτε. Δεν θέλω να πω, έχω γράψει πολλά πράγματα, αλλά θα σας τα πω γρήγορα, γιατί ο χρόνος των 10 λεπτών δεν φτάνει σε κάποιον σαν και εμένα που έχει πολλά να πει. Και θα πω ότι έχω απέναντί μου το δικό μου, τη Γενική Συνέλευση που έχω στο σχολείο και πως μαζί θα φτιάξουμε τώρα το όνειρο που κάναμε και λίγο πραγματικότητα στο σχολείο. Πριν 3 χρόνια λοιπόν ανέλαβα στα Άνω Λιώσια ένα γυμνάσιο με αρκετά προβλήματα σε μια δύσκολη περιοχή, όπως είναι οι περισσότερες βέβαια στην παρούσα φάση, αλλά με πολλά προβλήματα βίας, έντασης, απαξίωσης του χώρου του σχολείου από τα παιδιά. Και αφού πέρασε ένα εγκεφαλικό στον πρώτο μήνα, σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να κάνω για να δράσω διαφορετικά και όχι να παθαίνω πανωτά τα εγκεφαλικά. Έτσι λοιπόν, μάζεψα τους μαθητές μου μια μέρα και είπα: έχω ένα όνειρο. Το έχω κλεμμένο αυτό. Και θέλω να το μοιραστούμε μαζί. Και θέλω ένα σχολείο δημοκρατικό, συμμετοχικό και δημιουργικό. Θέλετε? Και τα παιδιά, πριν από τους συναδέλφους, είπαν: ναι, θέλουμε. Και τους ζήτησα τη βοήθειά τους. Και λέω: μαζί. Γιατί είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Και η ροή του νερού είναι πολύ δυνατή. Πρέπει λοιπόν να κρατηθούμε χέρι-χέρι και να περάσουμε απέναντι μαζί. Μαζί, ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν σε ένα χώρο, βάζοντας τις πρώτες, εφαρμόζοντας βασικά αυτό που είπε και αυτός, τον κανονισμό του σχολείου, φτιάχνοντας ένα 15 μελές καλό. Όταν είπα καλό, ενώ ένα 15 μελές που ήταν εκεί κάθε μεσημέρι Δευτέρας για μία ώρα. Είπαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν κανονισμό και για μας, θα περιορίζει και εμάς, αλλά και εσάς. Και πρέπει να εφαρμόζεται. Κάθε παιχνίδι έχει τον κανόνα, τους κανόνες του. Πρέπει όλοι να τους εφαρμόσουμε. Ναι, ωραία. Για ένα χρόνο μαζί, κάθε Δευτέρα, φτιάχναμε τον κανονισμό του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί τους παρακάλεσα, ζήτησαν να υπάρξουν 15, όσα είναι τα τμήματα του σχολείου, ένα μεγάλο σχολείο, 400 περίπου παιδιών, 15 εκπαιδευτικούς που να θέλουν να είναι υπεύθυνοι καθηγητές στο τμήμα τους. Όχι για τις απουσίες και όχι για τα διαδικαστικά. Καθηγητές που να είναι δίπλα στους μαθητές τους και στις ανάγκες τους. Έδειξαν προθυμία σίγουρα οι 15, νομίζω το έργο τους το πέτυχαν οι 10 πάρα πολύ καλά. Με συμβόλαια σε κάθε τμήμα. Με συναντήσεις τακτικές, δεν υπήρχε συγκεκριμένη, γιατί κοίταξα λίγο τον κανονισμό, δεν υπήρχε συγκεκριμένη ημέρα, όλο κάθε καθηγητής όφιλε, έστω μια φορά το μήνα, να δίνει το λόγο για μία ώρα στους μαθητές του, θυσίαζε την ώρα του και τα παιδιά συγκεντρώνονταν και έκαναν μάθημα. Για να είναι ένα σχολείο όμως δημοκρατικό, πρέπει να είναι επικοινωνιακό. Πρέπει να ανοίξουν όλες οι πόρτες. Δεν υπάρχει κλειστή πόρτα στο σχολείο. Δεν υπάρχει κλειστή πόρτα ούτε του διευθυντή, ούτε του υποδιευθυντή, ούτε των καθηγητών. Αυτό δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στην αυλή. Στο γραφείο. Γιατί οι συνάδελφοι έβγαιναν οι άνθρωποι για 5 λεπτά, υπήρχε τσούρμο οι μαθητές που έρχονταν να ζητήσουν, να ρωτήσουν, να κάνουν. Πήρε μια μεγάλη ένταση που δεν τους άφηναν να ξεκουραστούν. Όμως αυτή την ξεκούραση που έχαναν εκεί την κέρδιζαν σε άλλα πράγματα και το είδαν αργότερα, πραγματικά σε ουσιαστικά πράγματα που είχαν να κάνουν με τα παιδιά. Στα διαλύματα βέβαια, όχι μόνο άνοιγαν οι πόρτες, αλλά κατέβαινα εγώ στην αυλή και με τα παιδιά επικοινωνούσαμε, μιλούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις για τα πράγματα που είχαν να κάνουν με το σχολείο. Το σχολείο υπέφερε από βανδαλισμούς. Υπήρχαν τα guests, ξέρετε πολύ καλά, και ο γιος μου έκανε graffiti, αλλά αυτό δεν ήταν graffiti, ήταν η διαμαρτυρία του καθενός όπου του ερχόταν. Και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί όπως έχει πει ο Τσόρτσιλ, είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα κτίρια, αλλά σε βάθος χρόνου είναι τα κτίρια που φτιάχνουν τους ανθρώπους. Είναι μια παιδεία, παιδιά, αυτό. Το να υπάρχει ένας χώρος που μου εμπνέει σεβασμό, πολιτισμό, πραγματικά είναι
πράγμα που είναι κάτι που έχει, είναι πολύ σοβαρό θέμα του σχολείου. Δεν μπορεί βανδαλισμένοι τείχοι να φτιάξουν σωστούς αυριάνους πολίτες. Τα παιδιά ανέλαβαν, μάλιστα καλέσαμε τη Urban Act, μια μεγάλη ομάδα graffiti, η οποία μας βοήθησαν, έκαναμε ένα τεράστιο graffiti σε ένα μεγάλο χώρο του προαυλίου και μετά τους βοήθησαν να κάνουν οι ίδιοι, να εκφραστούν στους τοίχους του σχολείου, οι οποίοι ήταν, είχαν παντού ταγκές και συνθήματα. Έχει αφαιθεί βέβαια ένας χώρος στο πίσω μέρος σχολείου που κάθε επικραμμένος πάει και γράφει τη γνώμη του. Τούλα, αγαπώ, ξέρω εγώ τι θέλετε. Αλλά είναι ένας τοίχος, δεν είναι όλη η τύχη του σχολείου. Όλη η τύχη του σχολείου λοιπόν διακοσμήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά. Όπως και οι τάξεις του σχολείου. Δώσαμε στα παιδιά την πρωτοβουλία, την κάθε τάξη, γιατί σε αυτές έμειναν για 3 χρόνια, για 2 χρόνια, για όσα χρόνια στο σχολείο μας, το δικαίωμα να φτιάξουν τους δικούς τους τοίχους, να ζωγραφίσουν, να τους βάψουν με τα χρώματα που ήθελαν. Μάλιστα, μία τάξη έγινε στο Ρουφοχωριό, δεν μου άρεσε καθόλου όταν μπήκα, λέω, παιδιά προς Θεού, είμαι στον νηπιαγωγείο, αλλά αυτό μας αρέσει. Αφού αυτό σας αρέσει, βασανιζόμαστε λιγάκι εμείς, αλλά είναι πάρα πολύ, είναι αυτό που θέλουν τα παιδιά. Και ο χώρος αυτός είναι δικός τους για 8 ώρες. Ακριβώς όπως ο γιος μου είπε, θέλω μαύρο τον ένα τοίχο του δωματίου μου και εγώ έπαθα μια κρίση. Αλλά είναι δικός τους ο χώρος. Φέτος η πρώτη θα βάψει με το δικό της τρόπο τους τοίχους της τάξης που θα μείνει για 3 χρόνια. Αυτούς τους τοίχους, αυτά τα θρανία, αυτόν τον χώρο, τον επιμελούνται οι ίδιοι. Είναι υπεύθυνοι για το χώρο τους. Αν βάλουν πυράκια, παραδείγματος χάρη, στην εξώπορτα, πράγμα που δεν συμβαίνει στα δημόσια σχολεία, είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν το look, εκείνη την κλειδαριά ή να πληρώσουν τη ζημιά για την οποία έχουν, στην οποία συμμετέχουν ή όχι. Ο υπόλοιπος χώρος βέβαια είναι επίσης δικός τους. Παιδιά, το σχολείο πρέπει να είναι συμμετοχικό. Τα παιδιά δεν πρέπει να αποκλείονται από πουθενά. Υπάρχουν ομάδες, 10 ομάδες επίσημες που κάνουν προγράμματα. Ταινίες, μουσική, διάφορα πράγματα. Οι ομάδες όμως οι εθελοντικές είναι πάρα πολύ περισσότερες. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές στα παιδιά, είναι ο χώρος αυτός δικός τους, όσο είναι και δικός μας, όσο είναι και των γονιών τους, όσο είναι και των παιδιών τους. Άρα πρέπει να προστατεύεται ο χώρος αυτός. Τα παιδιά έχουν αναλάβει από τον κήπο, μόνοι τους, και ειλικρινά σας μιλώ, εθελοντικά, επειδή η ανακύκλωση είναι κάτι που δουλεύει, αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι η επαναχρησιμοποίηση. Έχουν πάρει, παραδείγματος χάρη, παλέτες, ήρθαν Κυριακή, έβαψαν τις παλέτες, έφτιαξαν στάντ για τα ποδήλατά τους, με παλιά λάστιχα έφτιαξαν παγκάκια, έφτιαξαν το χώρο τους έτσι όπως θα επιθυμούσαν να είναι ο δικός τους σχολικός χώρος, που θα στεγάσει τα δικά τους όνειρα όσο και τα δικά μας. Γιατί όταν αυτά είναι ολοκληρωμένα και ισορροπημένα, και πιστέψτε με, αυτό νομίζω, αυτό είναι ο ρόλος ο πρωταρχικός του σχολείου, και όχι να πάμε στις πανελλήνιες όλοι με ένα καινούριο παλιό σύστημα. Αλλά όταν είμαστε ισορροπημένοι, παιδιά, ό,τι γνώση πάρουμε, θα ξέρουμε να τη δουλέψουμε σωστά και να τη δώσουμε αργότερα σωστά. Άρα το σχολείο μας μαθαίνει να αλλάζουμε τη μικρή μας κοινωνία και αργότερα να διεκδικούμε αυτή την ίδια κοινωνία έξω από τους τοίχους του σχολείου μας. Αυτά λοιπόν φτιάχνουν. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω σε πολύ σημαντικές δουλειές σχολείου να έρχονται και γονείς. Προχθές ήρθε ένας μπαμπάς με μια μπετονιέρα γιατί ρίχναμε να φτιάξουμε με παλιά λάστιχα κάποια παγκάκια. 6:30 ώρα το πρωί. Μαζί με τους καθηγητές της γυμναστικής που και εκείνοι ήθελαν να το φτιάξουν αυτό. Κάποια άλλη στιγμή ήρθε ένας μαθητής, μου λέει: η είσοδος με τον κήπο είναι απαράδεκτη, δεν το συζητώ. Θα έρθω με τη μισινέζα του μπαμπά μου και θα το καθαρίσω εγώ. Πολύ ευχαρίστως, έλα. Στο γραφείο γίνεται ίδια δουλειά, μοιραζόμαστε δουλειές. Το My School φέτος μας πέδευσε πάρα πολύ. Είχα μια μεγάλη βοήθεια από τους μαθητές. Κάποια στιγμή είχα έρθει και μου έλεγαν ονόματα, γιατί περνούσα τα ονόματα στο My School. Με φώναξαν μέσα καταγραφή. Είναι καταγραφή ό,τι συμβαίνει, ό,τι υπάρχει, καταλογορά στο σχολείο κτλ. Με καλούν μέσα οι καθηγητές, κάτι ήθελαν να μου πούν. Μέχρι να πάω, έχουν καθίσει οι μαθητές στο γραφείο μου και κατεβάζουν τη λίστα, συνεχίζουν να γράφουν τη λίστα. Ειλικρινά σας μιλώ, θεωρώ ότι τα παιδιά, σαν και εσάς, σαν και αυτά που έχω στο σχολείο, έχουν ένα όνειρο. Και αυτό το όνειρο είναι μια κοινωνία πιο δημοκρατική και μια κοινωνία που θα εστιάζει στον άνθρωπο, θα εστιάζει στις σχέσεις. Και αυτό το πετυχαίνετε, παιδιά, εσείς και εμείς μαζί. Όχι απέναντι, μαζί. Γι' αυτό διεκδικήστε το, περισσότερο από όλα τα άλλα. Η ευθύνη είναι πολύ σημαντική. Περιττώ να σας πω ότι ευθύνη για το σχολείο, πέρα από τις συμμετοχές τους σε όλα αυτά που γίνονται, η ευθύνη τους είναι μεγάλη τόση που πέρσι μας έκλεψαν διαδραστικούς πίνακες το σχολείο. Έχουμε μια ομάδα Facebook. Μέσα από αυτή την ομάδα που επικοινωνούμε καθημερινά, ακόμα και τώρα στις διακοπές, βρήκαμε ποιος θα πήρε, τους επέστρεψαν τους διαδραστικούς πίνακες και ακόμα και τα καλώδια που είχαν κόψει. Τα παιδιά απέτησαν τη δική τους την περιουσία, κανείς να μην την απειλεί. Τα παιδιά αυτά μένουν στο σχολείο
περνάνε και δεν φεύγουν. Έρχονται ακόμα και μετά και με μεγάλη συμμετοχή, το είδατε και προχθές, σε όλες τις δράσεις του σχολείου είναι εκεί. Και θα ήθελα να κλείσω έτσι, γιατί στο μαζί αυτό το σχολείο δίνει μια μεγάλη βάση, με μια φράση που διάβασα και πολύ μου άρεσε, γιατί δεν θέλω να φεύγουν και να μας ξεχνούν τα παιδιά, αλλά να είναι το κομμάτι του γυμνασίου μέσα τους ενεργό μια ζωή. Δώσε σε αυτούς που αγαπάς φτερά να πετάξουν, ρίζες για να γυρίσουν πίσω και λόγους για να μείνουν εκεί. Αυτό είπε ο Δάλαϊ Λάμα. Με αυτό κλείνω. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω για τη διαμεσολάβηση. Ευχαριστούμε για την κυρία Κοτσέλη. Κυρία Κοτσέλη, πραγματικά ζηλεύω που δεν σας είχα καθηγήτρια. Λοιπόν. Αυτό θέλησα να έχω. Να έχω το σχολείο μου, αυτό που ήθελα να έχει ο γιος μου, παιδιά. Και εσείς το ίδιο να κάνετε, όπου βρεθείτε, σε όποια δουλειά κάνετε. Για τα παιδιά που θα έρθουν μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στην ψήφιση του νομοσχεδίου επί της αρχής. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις των δύο εισηγητών, της κυρίας Παπαδημητρίου Σταματίας και της κυρίας Κοτσέλη, όπως είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου επί της αρχής. Σας ερωτούμε, το ψηφίζουμε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή τη φιλοσοφία. Δηλαδή τη φιλοσοφία του. Θα σας πάρω μια παρένθεση. Η εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον ήρθατε εδώ πέρα, πέρασε μια διαδικασία, θα πρέπει να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, ώστε να μπορείτε να έχετε αργότερα τις αντιρρήσεις σας. Εάν δεν ψηφιστεί, ξέρετε, σταματάει εδώ η διαδικασία. Ενώ είναι πολύ καλύτερα να προχωρήσετε και στη συνέχεια όλες οι αντιρρήσεις σας να συζητηθούν στα άρθρα και να καταγραφούν. Οπότε, προχωράμε στην ψήφιση διανατάσσεως της χειρός σας. Παρακαλώ. Ψηφίζετε επί της αρχής. Τη φιλοσοφία, συμφωνείτε με τη φιλοσοφία. Συμφωνείτε με τη φιλοσοφία. Το έχετε διαβάσει. Άρα ψηφίστηκε ομοφόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει αντίρρηση κανένας. Στη φιλοσοφία. Εντάξει, περνάει ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εισερχόμαστε τώρα στη συζήτηση των άρθρων. Έχουμε κατάλογο, ο οποίος θα ακολουθηθεί, αλλά πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουν οι εισηγητές. Η κυρία Παπαδημητρίου πάλι έχει το λόγο για το 1 και 2 άρθρα. Και πόσα λεπτά είναι? Για 5 λεπτά. Κυρία Παπαδημητρίου, έχετε το λόγο. Λοιπόν... Το έχουμε όλοι το νομοσχέδιο. Ναι. Λοιπόν. Άρθρο 1. Η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή. Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Αυτό το άρθρο ορίζει το τι σημαίνει συμμετοχή. Λέει ότι η συμμετοχή είναι δικαίωμα των μαθητών και ότι χωρίς τη συμμετοχή δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο δημοκρατικά και δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι μαθητικές κοινότητες. Το τι σημαίνει συμμετοχή λείπει από τον κανονισμό που ισχύει σήμερα. Στο αντίστοιχο άρθρο, αν έχετε διαβάσει και αυτό που ισχύει σήμερα, αυτό το άρθρο περιγράφει γενικά ποιος είναι ο σκοπός σχολείου. Που αυτό είναι κάτι που περιγράφεται σε άλλους νόμους εκπαίδευσης. Εμείς λοιπόν θέλαμε σε αυτό το άρθρο να περιγράφετε ακριβώς τι σημαίνει, τι εννοούμε όταν λέμε συμμετέχουν τα παιδιά. Η συμμετοχή, όπως σας είπα και πριν, ορίζεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό το άρθρο αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να εγγυηθεί στα παιδιά το δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με οποιοδήποτε θέματα αφορά και ότι η γνώμη αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Το άρθρο 12 ορίζει επίσης ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ακούγονται είτε άμεσα, είτε μέσω εκπροσώπου, είτε μέσω αρμόδιου οργανισμού. Από την υιοθέτηση της σύμβασης το 89 και μετά, έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το δικαίωμα της συμμετοχής. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές εκθέσεις που λένε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα. Έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές έρευνες που λένε ότι όταν τα παιδιά συμμετέχουν, οι αποφάσεις είναι καλύτερες των ενηλίκων. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι όταν τα παιδιά συμμετέχουν, γίνονται πολύ μεγάλες και θετικές αλλαγές στη ζωή τους και στο περιβάλλον τους. Όπως θα διαβάσετε, αυτό το άρθρο δεν λέει μόνο έκφραση των απόψεων των παιδιών, αλλά λέει και ακρόασή τους, παρακάτω. Τι σημαίνει λοιπόν ακρόαση? Σημαίνει ότι δεν λέω απλώς τη γνώμη μου, αλλά ότι ο άλλος πρέπει να τη λάβει υπόψη του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε λένε οι μαθητές κατευθείαν γίνεται αποδεκτό. Απευθείας γίνεται αποδεκτό. Σημαίνει όμως ότι αυτή την άποψη την ακούνε οι εκπαιδευτικοί και σκέφτονται προσεκτικά πάνω σε αυτή. Ούτως ή άλλως η συμμετοχή, όπως ξέρουμε, είναι η διαδικασία της από κοινού λήψης των αποφάσεων. Η συμμετοχή, στην τρίτη παράγραφο αν δείτε, σημαίνει ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν στους μαθητές αρμοδιότητες και ευθύνες. Πρέπει να δημιουργούν τις συνθήκες και τις ευκαιρίες για να πάρουν τα παιδιά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες. Και η τελευταία παράγραφος λέει ότι η συμμετοχή σημαίνει ότι οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να κάνουν το σχολείο τους καλύτερο. Και αυτό γιατί. Γιατί όπως σας είπα πριν, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά, όταν τους δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο και ευκαιρία, μπορούν να δρουν εξαιρετικά αποτελεσματικά και υπεύθυνα και αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή και το περιβάλλον τους. Αυτά είναι. Το ξέρω ότι ακούγονται πολύ θεωρητικά, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά και αυτό είναι το άρθρο 1 που είναι σαν την εισαγωγή σε αυτό το σχέδιο. Το άρθρο 2, το επόμενο, είναι λίγο πιο τεχνικό. Λέγεται «Έννοια, σκοπός και χαρακτήρα στο μαθητικό κοινοτήτων», είναι ο τίτλος. Σε αυτό περιγράφεται, στην αρχή δίνονται οι ορισμοί, τι είναι μαθητική κοινότητα, αλλά αυτά τα ξέρετε. Η μαθητική κοινότητα είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές ενός τμήματος και η σχολική μαθητική κοινότητα είναι όλοι οι μαθητές του σχολείου. Η παράγραφος 2. Περιγράφει το σκοπό των μαθητικών κοινοτήτων, αλλά είναι πιο συνοπτική και συγκεκριμένη από ό,τι στον κανονισμό που ισχύει σήμερα. Λέει ότι με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων προωθεί το διάλογο, η συνεργασία, επιλύονται τα προβλήματα, βελτιώνεται η σχολική διαδικασία. Εμείς έχουμε προσθέσει μια μικρή φράση, αν την πρόσεξε κανείς, καμιά, που λέει, που γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά στη διαφορετικότητα, στην ισότητα και στη συμφιλίωση. Και οι δύο τελευταίες παράγραφοι μιλάνε γενικά για το ποιος είναι ο χαρακτήρας των μαθητικών κοινοτήτων. Λένε λοιπόν ότι οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις μέσα από τις συνελεύσεις, ότι εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, ότι οι εκπρόσωποι μεταφέρουν τις αποφάσεις στους εκπαιδευτικούς και σε άλλους φορείς και ότι συμμετέχουν και σε συναντήσεις που έχουν στόχο να λύσουν δυσκολίες και συγκρούσεις. Αυτά είναι τα δύο πρώτα άρθρα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπαδημητρίου. Και τώρα, εφηβουλευτές, η σειρά σας. Υπάρχει κατάλογος ομιλητών και ο χρόνος είναι για 2 λεπτά. Μην αγχωθείτε όταν μιλάτε, ακούσετε το κουδούνι. Έχετε ακόμα άλλο 1 λεπτό. Οπότε ξεκινάμε με τον έφηβο βουλευτή Ασλανίδη Δημήτριο, που προέρχεται από τον ομό Ημαθίας. Έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές. Το σχολείο, ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά με τη μάθηση και την αγωγή για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Κατά το άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων, γίνεται λόγος πως οι κοινότητες αυτές δίνουν στο μαθητή δυνατότητα να λάβει αποφάσεις για θέματα που τον αφορούν, όπως επίσης και οι κοινότητες αναθέτουν στους μαθητές την ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Επίσης, στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 3, οι μαθητικές κοινότητες αναφέρεται πως συναντώνται τακτικά για να ανταλλάξουν απόψεις. Όπως παρατηρούμε σε όλα τα σχολεία γενικά στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν τα παραπάνω. Όσα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο, οι μαθητές επιλέγουν να συμπεριληφθούν στα προεδρία απλά για να αποκτήσουν ένα τίτλο και συνεπώς μεγαλύτερη αναγνώριση. Δεν νοιάζονται για το κοινό συμφέρον και λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να λάβουν ουσιώδεις αποφάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Πρέπει λοιπόν όλοι να παρακινηθούν να είναι ενεργά μέλη, όπου σε κάθε συνεδρία θα εκφράζουν την άποψή τους και θα βλέπουν τη διαδικασία της συνέλευσης ως κάτι δημιουργικό και γόνιμο για τη σχολική ζωή. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων, επικρατεί συνήθως μία αναστάτωση και καθόλου πραγματικό ενδιαφέρον από τα παιδιά, γεγονός που είναι πολύ θλιβερό. Έτσι, το πρώτο που πρέπει να γίνει από μέρους της πολιτείας είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος κατά την ώρα του μαθήματος ανάμεσα στα παιδιά και στους διδάσκοντες. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο, όπου θα ζούμε λύνοντας τις διαφορές μας με ειρηνικό και ήρεμο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον έφηβο βουλευτή κύριο Ασλανίδη και περνάμε τώρα στην κυρία Ζαλιστή Ειρήνη, που προέρχεται από την Κύπρο. Καλησπέρα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω αρχικά να πω πως συμφωνώ με τα άρθρα 1 και 2, καθώς είναι αρκετά κατανοητά και προσιτά. Ως μαθητές πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε παραπάνω πρωτοβουλίες, καθώς το σχολείο όχι μόνο είναι ο χώρος στον οποίο στεγάζονται τα όνειρά μας, αλλά και το δεύτερο μας σπίτι. Και ξέρουμε τι θέλουμε και τι είναι καλύτερο για μας. Επίσης πιστεύω πως είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων και η αύξηση των δικαιωμάτων με σκοπό να γίνονται δεχτές όσο το δυνατόν περισσότερο πιο πολλές προτάσεις. Τέλος, είναι αναγκαία η συνειδητοποίηση όχι μόνο των καθηκόντων αλλά και των υποχρεώσεων μας ως μαθητές στις μαθητικές κοινότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία την εφηβουλευτή Ζαλιστή Ειρήνη και πάμε στην εφηβουλευτή Ιωαννίδου Εκατερίνη από την Αθήνα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δόθηκε να εκφράσουμε τις απόψεις μας και η φωνή μας να ακουστεί. Είναι γεγονός ότι το θέμα των μαθητικών κοινοτήτων... Σας παρακαλώ πολύ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε και για τα πρακτικά. Ναι. Είναι γεγονός ότι το θέμα των μαθητικών κοινοτήτων ήταν, είναι και θα είναι ένα φλέγον ζήτημα που θα πρέπει πάντα να διορθώνεται με κέρες αλλαγές από τα ίδια τα μέλη, τους μαθητές, που ουσιαστικά βιώνουν την καθημερινή σχολική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, και εγώ αφού διάβασα τον κανονισμό περί των μαθητικών κοινοτήτων, θα ήθελα να φωτίσω ένα σημείο του που θεωρώ ότι χρήζει άμεσης διόρθωσης. Αυτό είναι το σημείο του κανονισμού 2,3, στον οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει να συναντούμαστε είτε ως τμήματα είτε ως τάξεις τακτικά, προκειμένου να διαλεγόμαστε σε μια συζήτηση, στην οποία θα συζητούμε τα διάφορα προβλήματά μας και εκεί επιπλέον θα εκλέγουμε και τους εκπροσώπους μας, οι οποίοι δεν θα πρέπει να εκφέρουν μόνο τις δικές τους επιθυμίες, αλλά και τις επιθυμίες ολόκληρων των μαθητικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για το κοινό συμφέρον, καθώς επίσης και να εκπροσωπούν όλο, όσο το δυνατόν, καλύτερα όλους τους μαθητές. Δεν είναι δυνατόν όταν εκλέγεται, για παράδειγμα, το 15 μελές, ο πρόεδρος μαζί με το γραμματέα, συνήθως, να αρχίζουν να οργανώνουν κατάληψη, συχνά δίχως την ύπαρξη ουσιαστικών ετοιμάτων, μόνο και μόνο για να χαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μάθημα. Για τον παραπάνω λόγο, καλό και αναγκαίο θα ήταν να δοθεί με το βέλτιστο τρόπο κίνητρο στους μαθητές, προκειμένου να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας. Έτσι, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη αναβάθμισης του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων, η οποία θα επιτευχθεί με την ενίσχυση και την υποστήριξή του από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των Καθηγητών του Σχολείου. Κλείνοντας, ελπίζω να γίνουν άμεσα αυτές οι αλλαγές που σας προτείναμε, καθώς μόνο η υγιή συζήτηση και η επίλυση των προβλημάτων θα είναι αυτές που θα διευρύνουν το πνεύμα όλων και όχι μόνο των μαθητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την εφηβουλευτή Ιωαννίδου Εκατερίνη και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, παιδιά, εφηβουλευτές, ότι έχω μια κατάσταση με πολλά ονόματα όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Πολλοί έχουν διαγραφεί. Αν κάποιος άλλος θέλει να μπει σήμερα, αυτή τη στιγμή, να τοποθετηθεί και έχει προετοιμαστεί, ας το κάνει. Εδώ έχουμε έρθει να μας ενημερώσει. Εδώ έχουμε έρθει και δεν έχουμε έρθει για να φύγουμε γρήγορα. Έχουμε έρθει να σας ακούσουμε. Και τώρα, αν έχετε κάτι, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Δεν θέλουμε να τελειώσουμε γρήγορα. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο. Και από αυτούς που έχουν διαγραφεί, αν το υπάρχει δεύτερη σκέψη, να έρθουν να μας το πούνε. Εγώ σας λέω ότι να ξαναγραφτείτε. Είναι καλό. Σας το προτείνω. 5 δευτερόλεπτα περιμένουμε, μήπως θέλει κανένας από αυτούς που είχαν, τους εφηβουλευτές που έχουν προετοιμαστεί για τα άρθρα 1-2. Αλλιώς προχωρούμε στην εισήγηση για τα άρθρα 3-4-5 που θα κάνει η κυρία Μοσκοπούλου Αλεξάνδρα. Για 5 λεπτά παρακαλώ. 10 είναι. 10. Για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Προχωρώ λοιπόν στην παρουσίαση του νόμου του σχεδίου μας. Περνάμε στα τεχνικά, μετά από όλα αυτά που τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε, στα πιο άχαρα, που ωστόσο προσπαθούμε όσο γίνεται να τα διορθώσουμε βελτιωτικά για να δώσουμε ακριβώς την πνοή της ενδυνάμωσης και της απόκτησης αξιοπιστίας του οργάνου της μαθητικής κοινότητας.
Μιλώντας λοιπόν στο άρθρο 3 για τα όργανα, τη σύνθεση και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, ξεκινάμε από τον ορισμό, που είναι τα ίδια όργανα. Μιλάμε για το 15 αμελές, 5 αμελές Γενική Συνέλευση Τμήματος και Σχολείου, τις λειτουργίες που είναι ίδιες. Και εστιάζω εγώ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι λίγο πολύ είτε ξέρετε το παλιότερο κείμενο είτε όχι, τα ζείτε καθημερινά σε αυτά που θέλουμε εμείς να φέρουμε σαν καινοτομία με την πρότασή μας. Αρχικά προτείναμε την παρουσία υπεύθυνου τμήματος καθηγητή, τον ορισμό ενός σημείου αναφοράς, ενός σταθερού προσώπου που θεωρούμε ότι θα εγγυηθεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια σταθερή επικοινωνία και επαφή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη λειτουργία του οργάνου της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και από εκεί και έπειτα και της Συνέλευσης του Σχολείου. Αυτό προέκυψε από την εμπειρία του συνηγόρου και από αυτά που μας καταθέτουν τα παιδιά, που μας λένε ότι δεν υπάρχει συνήθως μια δυνατότητα να λειτουργήσει η συνέλευση. Δεύτερη πρόταση αφορά την εισαγωγή ρητής ρύθμισης για το διάλογο, για την ενημέρωση προς το κείμενο του κανονισμού από την αρχή της χρονιάς με συγκεκριμένο ορισμό χρόνου, γιατί μέχρι τώρα το αφήναμε στην καλή διάθεση και στην καλή λειτουργία του σχολείου, με αποτέλεσμα πολλές φορές και από τον γκάλο που έκανα και το πρωί με την προηγούμενη επιτροπή, τα παιδιά αγνοούσαν ότι υπάρχει ένα κείμενο με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο που ορίζει τη λειτουργία και τι μπορούν να κάνουν. Να γίνεται λοιπόν μια ενημέρωση από την αρχή της χρονιάς και γενικά εισάγουμε τον διάλογο σε όλα τα στάδια. Διάλογο στην αρχή του χρόνου, ενημέρωση, υπενθύμηση του κανονισμού, ανταλλαγή απόψεων για το τι περιμένουμε από το σχολείο αυτή τη χρονιά. Ποιοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν και να μεταφέρουν τη φωνή μας, είτε αυτό είναι προς το Σύλλογο Διδασκόντων, είτε και προς τα έξω, γιατί η μαθητική κοινότητα έχει φωνή και προς τα έξω, όπως θα δει κάποιος αν κοιτάξει τον κανονισμό και τον παλιότερο, αλλά και σήμερα. Συμμετέχουμε σε πολλά άλλα όργανα. Και γενικά, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το χώρο μας και την καθημερινότητά μας στο σχολείο. Γι' αυτό το λόγο, επίσης, αφαιρέσαμε την πρόβλεψη από τον παλιό κανονισμό ότι οι συνελεύσεις γίνονται τις τελευταίες διδακτικές ώρες. Τη μία τελευταία διδακτική ώρα για τη συνέλευση του τμήματος, στις τρεις τελευταίες για την τακτική συνέλευση της κοινότητας μαθητικής του σχολείου. Θεωρούμε ότι αυτή η ρύθμιση αποδυνάμωνε στην πραγματικότητα τη λειτουργία του οργάνου, γιατί ήταν σαν να είναι μια παρένεση στο ελάτε την τελευταία ώρα να σηκωθούμε να φύγουμε, να τελειώσουμε, να πούμε δύο πράγματα και να σηκωθούμε να φύγουμε ή να μην πούμε και τίποτε κιόλας. Στην ίδια λογική, επίσης, μιλάμε για την συμμετοχή εκπαιδευτικού στο γυμνάσιο στη διάρκεια της συνέλευσης του τμήματος. Στο γυμνάσιο το προβλέπουμε σαν τον κανόνα, με δυνατότητα, ωστόσο, όταν συζητώνται θέματα τα οποία ενδεχομένως να θέλαμε να κρατήσουμε απόρριτα από τον Σύλλογο Διδασκόντων, από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή οτιδήποτε, να ζητήσουμε να μην παρίσταται στη συγκεκριμένη συνέλευση. Αντίθετα, στο Λύκειο είχαμε προτείνει ο κανόνας να είναι η μη παρουσία εκπαιδευτικού, θεωρώντας δεδομένο ότι τα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα, έχουν δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα το χώρο και το χρόνο τους. Προτάθηκε παρόλα αυτά, θέλω να πω, στην πρωινή συνεδρίαση να είναι υποχρεωτική και στο Λύκειο. Αυτό είναι υποσυζήτηση και για εσάς. Επίσης, είχαμε προτείνει και άλλαξε αυτό, δηλαδή προτάθηκε να αλλάξει. Με το δικό μας σχέδιο προτείναμε το πενταμελές, τα μέλη του, να κατανέμουν τους ρόλους τους ανάλογα με το πώς συμφωνούν να γίνει αυτό, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη τη σειρά κατάταξής τους με βάση τις ψήφους που έχουν συγκεντρώσει. Και επίσης να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής κατά τη διάρκεια του έτους των ρόλων. Δηλαδή να αποφασίσουν από την αρχή του χρόνου ότι ενδεχομένως κάποιος που είναι πρόεδρος για το πρώτο τρίμηνο μετά θα έχει κάποιο άλλο ρόλο ή θα πάει κάποιος άλλος πρόεδρος. Αυτό για λειτουργικούς λόγους καθαρά. Μία σειρά εγγυήσεων επιπλέον για τη διαφάνεια και για την ενδυνάμωση της δικής μας αυτοδέσμευσης και της υπευθυνότητας που θα δείξουμε είναι η τήρηση, η πρόβλεψη τήρησης πρακτικών. Πολλές φορές μας έχουν πει ότι υπάρχουν θέματα στο σχολείο, άλλες είναι οι αποφάσεις που πήραμε, άλλα πράγματα γίνονται. Το ταμείο, κάτι γίνεται με το ταμείο, χάθηκαν χρήματα. Υπάρχουν βιβλία πρακτικών για τη συνέλευση και για το τμήμα και για το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει βιβλίο για το ταμείο με τα έσοδα και τα έξοδα. Υπάρχει ειδικός χώρος στο σχολείο που κλειδώνει και φυλάμε όλα τα παραστατικά μας. Επίσης προβλέπεται διαδικασία ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
των 5 μελών και 15 μελών. Αυτό προβλεπόταν και στην προηγούμενη ρύθμιση, στον προηγούμενο κανονισμό, η ανάκληση που λεγόταν. Όμως δεν ήταν θεσμοθετημένη και δεν περιγραφόταν. Με αποτέλεσμα, από όσα γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, πολλές φορές να αδρανεί και να μην συμβαίνει ποτέ. Αν είμαστε δυσαρεστημένοι από ένα συμβούλιο, από κάποιο μέλος, αν κάποιος έχει κλέψει, αν κάποιος έχει κάνει κάτι, να μην μπορούμε να το μετακινήσουμε. Αυτό προβλέπεται και μπορούν τα μισά παιδιά στο γυμνάσιο, του τμήματος ή τα δύο τρίτα της Γενικής Συνέλευσης να ανακαλέσουν κάποιο πρόσωπο, να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους. Θεωρούμε ότι είναι κέρια σημασία αυτό. Αυτά είναι για το άρθρο 3. Επίσης, να πούμε ότι για το 15 μελές, για την κατανομή των ρόλων, επίσης. Εμείς προτείνουμε να μην γίνεται με φανερή ψηφοφορία, αλλά να γίνεται αυστηρά με βάση την σειρά κατάταξής με βάση την ψηφοφορία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πολλές φορές, ειδικά από τις μεγαλύτερες τάξεις, από μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, ασκείται μία πίεση στα μικρότερες ηλικίας παιδιά να ψηφίσουν κάποιον που ενδεχομένως να μην απολάμβανε την εκτίμησή τους. Αυτά. Θα νομίζω ότι, ναι, η εναλλαγή και πάλι, ναι, νομίζω, και επίσης ότι προβλέπεται στο 15 μελές να έχουμε και ταμεία. Το οποίο νομίζω στην πράξη πρέπει να το ζείτε να έχετε ταμεία, αν και δεν προβλέπετε. Για να υπάρχει και δέσμευση του ταμεία και της διαχείρισης των χρημάτων του 15 μελούς. Ως προς το άρθρο 4, η διαδικασία προβλέπεται, που είναι οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων, περίπου οι ίδιες. Αυτό που εμείς θεωρούμε σημαντικό και εισάγουμε σαν πρόταση και καινοτομία είναι η ποσόστοση. Δηλαδή, να μην υποεκπροσωπούνται ή να μην εκπροσωπούνται καθόλου παιδιά των μικρότερων τάξεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά της πρώτης, της δευτέρας λυκείου θα έχουν πρόσβαση επίσης και η φωνή τους θα ακούγεται στις 15 μελές. Γι' αυτό προτείνουμε 3 μαθητές της πρώτης λυκείου ή του γυμνασίου αντίστοιχα, 3 της δεύτερης τάξης, 3 της τρίτης και κατά τα υπόλοιπα μέχρι τη συμπλήρωση των 15 προφανώς τα υπόλοιπα 6 άτομα ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Ένα άλλο στοιχείο είναι, που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε είναι στη διαδικασία μια επιπλέον εγγύηση, η δυνατότητα προσφυγής στη διεύθυνση του σχολείου αν κάνουμε την ένστασή μας στην Εφορευτική Επιτροπή, αμφισβητούμε ότι έγινε με διαφανή τρόπο η διαδικασία και θέλουμε να πούμε ότι και πάλι απορρίφθηκε η ένστασή μας και θέλουμε να διατηρήσουμε την επιφύλαξή μας και να προσφύγουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό γίνεται σε συνεργασία ακριβώς με τη διεύθυνση του σχολείου. Πέμπτο και τελευταίο, το άρθρο 5. Και εδώ διατηρούμε τις βασικές ρυθμίσεις. Θεωρούμε δηλαδή ότι το ταμείο, οι πόροι του σχολείου πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των μαθητών, παρά όσα έχουν σημειωθεί και σημειώνονται κατά καιρούς, κακοδιαχείριση, γιατί θα πρέπει να δοθεί εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Προβλέπουμε σαν καινοτομία, στο τέλος της χρονιάς, να μην αφήνουμε έλλειμμα. Να υπάρχει ένας έλεγχος και μια δέσμευση ότι γίνεται μια συνάντηση, εφόσον υπάρχει έλλειμμα να λαμβάνεται ευθύνη, να μην το κληροδοτήσουμε στην επόμενη τάξη, αλλά να καλυφθεί μέσα από τους υπευθύνους του συγκεκριμένου τμήματος. Αυτά, νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μοσχοπούλου και εισερχόμαστε τώρα στις τοποθετήσεις των έφηβων βουλευτών και ξεκινάμε με την έφηβο βουλευτή Αποστολίνα Λαμπρινή Παναγιώτα που προέρχεται από τον νομό Μαγνησίας. Καλησπέρα και από μένα. Ο θεσμός των εκλογών στα σχολεία ως μικρογραφία της κοινωνίας είναι υψής της σημασίας, καθώς οι μαθητές κατανοούν πόσο σημαντική είναι η ευθύνη που επομίζονται για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους που θα τους αντιπροσωπεύουν στη διεύθυνση του σχολείου. Σε πολλά σχολεία, οι εκλεγμένοι είναι συνήθως οι πιο δημοφιλείς μαθητές, οι οποίοι πιθανόν να μην αξίζουν τη θέση και δεν ενδιαφέρονται για τη βελτίωση σχολικής ζωής, αλλά μόνο για το κύρος που θα τους προσδώσει αυτή η εκλογή. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να είναι υποχρεωτικός ο προεκλογικός λόγος των υποψηφίων για τα σχέδιά τους, για τα προβλήματα που τους απασχολούν και θέλουν να δώσουν λύση. Κάποιοι θα πούνε: πολλά θα δεν ακούμε ήδη από τους πολιτικούς και δίνουν προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τηρούν. Γιατί τώρα να το κάνουν και τα παιδιά? Κατά τη γνώμη μου, εμείς οι νέοι μπορούμε να γίνουμε πρότυπο και το καλό παράδειγμα για τους πολιτικούς, διότι ως μικρότερη κοινότητα θα μπορούμε να απαιτούμε την υλοποίηση των υποσχέσεών τους. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω να υπάρχει κάποιος υποχρεωτικός αριθμός υποψηφιωτήτων από γυναίκες, διότι τις περισσότερες φορές το 15 μελές ή το 5 μελές αντίστοιχα είναι ανδροκρατούμενο. Και χρειάζεται να τηρούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και να υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν ανισότητες.
Ευχαριστώ. Το λόγο για δύο λεπτά. Η έφηβος βουλευτής Αργυρίου, ο έφηβος βουλευτής Αργυρίου Χρυσοβαλάντης από το νομό Τρικάλων. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρότεινα πρώτα τους συναδέρφους μου να ανοίξουν τον κανονισμό όποιοι τον έχουν μπροστά τους στο άρθρο 3 παράγραφο 20. Βλέπουμε ότι η τελευταία πρόταση λέει ότι αν παραιτηθούν αυτούς όπως γράφεται μέσα, αν παραιτηθούν τρία ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου ή ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση, επαναλαμβάνονται οι εκλογές με την προβλεπόμενη διαδικασία. Και σκέφτηκα όταν το διάβασα αυτό. Αν υπάρχουν κάποιοι επιτίδη μαθητές οι οποίοι θα σκηνοθετούν μια παρέτηση ή θα το κάνουν επίτηδες ώστε να επαναλαμβάνεται η διαδικασία των εκλογών ξανά και ξανά, ώστε να χάνεται μάθημα και να υποφέρει ολόκληρο το τμήμα κάτω από αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρότεινα να συμπληρώσουμε το συγκεκριμένο άρθρο βάζοντας κάποιες διασφαλιστικές δικλίδες. Δηλαδή, να μπορούν η διαδικασία των εκλογών να επαναληφθεί μέχρι δύο φορές και στην τρίτη φορά πριν παραιτηθεί κάποιος να χρειάζεται τη συγκατάθεση του υπεύθυνου καθηγητή τμήματος. Και αν πάμε τώρα στο άρθρο 3, παράγραφο 33, που ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα, απλά εδώ αναφερόμαστε στο 15 μελές, προτείνω πάλι το ίδιο, δηλαδή να μπορεί η διαδικασία των εκλογών επαναλαμβάνεται μονάχα δύο φορές και στην τρίτη φορά να χρειάζεται τη συγκατάθεση του διευθυντή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον εφευβουλευτή Αργυρίου Χρυσοβαλάντη και πάμε στην εφευβουλευτή Εφταξία Παναγιώτα από την Αθήνα. Για δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό διότι προετοιμάζουν τους μαθητές για τη σωστή ένταξή τους σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι μαθητές μέσα από αυτό το θεσμό ως ισότιμα μέλη εκφράζουν τη γνώμη τους και συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Μέσα από τη σχολική μου εμπειρία όμως παρατηρώ ότι οι μαθητικές κοινότητες υπολειτουργούν. Οι μαθητές στην πλειοψηφία ψηφίζουν τους φίλους τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους αν είναι ικανοί να εκπροσωπήσουν άξια και να κάνουν πράγματα για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο. Από την άλλη, αρκετοί θέτουν υποψηφιότητα μόνο και μόνο για να ανέβει η δημοτικότητά τους ή από αυταρέσκεια. Όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση, η οποία σύμφωνα με το άρθρο συγκαλείται τακτικά μία φορά το μήνα αλλά και εκτακτά σε ειδικές περιπτώσεις, παρατηρώ ότι δεν υπάρχει καμία πειθαρχία. Οι μαθητές βλέπουν τη συνέλευση σαν μία ελεύθερη ώρα, με αποτέλεσμα να μην διεξάγεται καμία συζήτηση αναφορικά με το φλέγον κάθε φορά ζήτημα που αντιμετωπίζει το σχολείο. Αυτός είναι και ένας λόγος που κατά τη γνώμη μου η παρουσία υπεύθυνου καθηγητή είναι απαραίτητη. Ενώ ένας από τους ρόλους του πενταμελούς και του δεκαπενταμελούς είναι να συντονίζει τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, δεν το κάνει, τι καταστρέφει. Το αποτέλεσμα από όλα τα παραπάνω είναι το εξής. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι μαθητικές κοινότητες είναι ο καθρέφτης της κοινότητας των ενηλίκων. Όταν όμως δεν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά, κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα άτομα αυτά που θα βγουν έπειτα στην κοινωνία ως ενήλικοι πολίτες θα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Με σκοπό η κοινωνία μας και η ζωή μας να μην οδηγείται ποτέ στην εξέλιξη και στην πρόοδο και στο φως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την έφηβο βουλευτή Εφταξία Παναγιώτα και το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Ζούλης Ραφαήλ από την Αθήνα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώντας ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι βασικό για τον κανονισμό και για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, θα ήθελα να προτείνω μερικές τροποποιήσεις σε μερικά από τα άρθρα που προτείνονται. Άρθρο 3 παράγραφος 15 και άρθρο 3 παράγραφος 29, περιγράφονται οι ρόλοι που θα πρέπει να έχει από τη μία το Προεδρείο των Τμήματων και από την άλλη το Προεδρείο του 15 μελούς. Συγκεκριμένα θα ήθελα να παρατηρήσω ότι τα πρακτικά τα οποία θα
συντάσσει ο γραμματέας, να δημοσιεύονται στον πίνακα των μαθητικών ανακοινώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 5, έτσι ώστε και τα παιδιά να μπορούν να τα γνωρίσουν και να ελέγχουν δηλαδή το έργο που παράγει το 15 μελές και το 5 μελές, έτσι ώστε να τα αξιολογούν και για να είναι πιο διαφανείς οι διαδικασίες. Όσο αφορά τώρα το άρθρο 329, το οποίο μιλάει για τον τρόπο εκλογής του 15 μελούς, θεωρώ υποχρεωτικό ή αναγκαίο να τεθούν μερικές προϋποθέσεις στα άτομα τα οποία θα θέλουν να εκλεγούν στο Προεδρείο. Κυρίως αυτές οι προϋποθέσεις να είναι μια βασική προϋπόθεση, δηλαδή της προϋπηρεσίας. Να μην μπορούν άτομα τα οποία δεν ήταν ποτέ στο 15 μελές τα προηγούμενα χρόνια να βάζουν για τόσο σημαντικά αξιώματα όταν δεν έχουν την πείρα για μερικά από αυτά. Και τώρα στο άρθρο 3, παράγραφος 32, που μιλάει για την ανακλητότητα των μελών του 15 μελούς, θεωρώ αναγκαίο ότι πρέπει να προσθεθεί μια πρόταση η οποία θα μιλάει για την απομάκρυνση μερικών μελών του 15 μελούς, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως του 15 μελούς, αν αυτά τα άτομα δεν είναι παρόντας σε παραπάνω από, ας πούμε, 5 συνεδριάσεις, χωρίς να βάζουν έναν λόγο για τον οποίο δεν ήταν εκεί. Έτσι, να δείξουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και θα πρέπει αυτά τα μέλη να παράγουν ένα έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζούλη. Καταγράφονται όλες οι προτάσεις του. Και προχωράμε στην έφηβο βουλευτή... Ναι, βεβαίως. Προχωράμε στην έφηβο βουλευτή Καϊμακάμη Κυριακή, που προέρχεται από τον νομό Πιερίας. Για 2 λεπτά, παρακαλώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, μελετώντας τα κεφάλαια 3, 4 και 5, μπορώ να επισημάνω κάποια σημεία που είναι άξια προσοχής και θεωρώ πως χρειάζονται βελτίωση. Αρχικά, όσον αφορά τις ψηφοφορίες. Οι υποψήφοι υπόσχονται πολλά κατά την προεκλογική περίοδο, που ωστόσο δεν τα υλοποιούν αφού εκλεγούν. Δεν θα πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τις φιλίες, αλλά να αποστασιοποιηθούμε και να κρίνουμε αντικειμενικά. Επιπλέον, το 15 μελές θεωρώ πως πρέπει να αποτελείται από μαθητές όλων των τάξεων για να ακούγονται όλα τα προβλήματα στις συνεδριάσεις που γίνονται. Θα πρέπει να υπάρχει άψογη συνεργασία 15 μελούς και 15 μελούς με τους μαθητές, τους καθηγητές και τον διευθυντή του σχολείου τους, έτσι ώστε να μπορούν να λύνονται τα διάφορα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τις συνεδριάσεις, μια προσωπική μου εμπειρία είναι πως μέχρι την τρίτη γυμνασίου δεν γνώριζα καν πως έχω το δικαίωμα αυτό να κάνω συνεδριάσεις. Η αδιαφορία βέβαια των καθηγητών για να μην μας ενημερώνουν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της δραματικής μείωσης των μισθών τους. Στις συνεδριάσεις θα πρέπει να βρίσκεται κάποιος καθηγητής που θα μιλήσει για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αντικειμενικά και φυσικά θα βεβαιωθεί πως η συνεδρίαση πραγματοποιείται κανονικά και δεν εκμεταλλεύεται αυτή η διδακτική ώρα από τους μαθητές όπως συνηθίζεται. Όσον αφορά το Ταμείο της Τάξης, ακόμα μια προσωπική μου εμπειρία αφορά την μη ύπαρξη του Ταμείου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομική αδυναμία των συμμαθητών μου. Βέβαια, το θεωρώ απολύτως χρήσιμο να υπάρχει το Ταμείο και ο Ταμείας αντίστοιχα σε μια τάξη, αφού οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα χρήματά τους από μικρή ηλικία, μαθαίνουν να διορθώνουν λάθη και τυχόν απροσεξίες που οι ίδιοι έκαναν, και ακόμα μαθαίνουν να συνεργάζονται και να γίνουν υπεύθυνοι. Κλείνοντας, πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος στις δράσεις των 5 μελών και 15 μελών, ώστε οι ίδιοι να μην επαναπαύονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο έχει τώρα ο έφος βουλευτής Καλούδης Ιωάννης από την Κέρκυρα. Για 2 λεπτά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν κάθε εκλογή 15 μελούς, θα έπρεπε να γίνεται μια συνομιλία μεταξύ των υποψηφίων και των μαθητών, στην οποία συνομιλία οι υποψήφοι θα καταθέταν ένα πλάνο το οποίο θα τηρούσαν κατά γράμμα. Μετά από αυτή τη συνομιλία, οι μαθητές που ψηφίζουν θα ήταν οι μόνοι υπεύθυνοι για την εκλογή ή μη εκλογή κάποιου υποψήφιου. Στη συνέχεια, μόλις εκλεγεί το 15 μελές, θεωρώ σωστό ότι οι τρεις πρώτοι σε ψήφους πρέπει να έχουν το πρώτο λόγο για το Προεδρείο και στη συνέχεια, εφόσον το πρώτο μήνα ή τον δεύτερο δεν έχουν κάνει κάτι αξιόλογο και έχουμε παράπονα από την πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή τα 2/3, να αφαιρεθούν από τις θέσεις τους, να τους αφαιρεθεί το αξίωμα και να πάνε κάποιοι άλλοι στις θέσεις τους, οι οποίοι θα έχουν όραμα. Στη συνέχεια,
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ ότι διαφωνώ με αυτό που είπανε ότι πρέπει αναγκαστικά να έχουμε 3 άτομα από κάθε τμήμα, από κάθε τάξη. Γιατί έτσι αφαιρούμε το δικαίωμα της ψήφου μερικών μαθητών και τους επιβάλλουμε μέσα εισαγωγικά να ψηφίσουν αναγκαστικά κάποιον από την πρώτη, από τη Δευτέρα ή από την Τρίτη. Βέβαια, εφόσον δεν βγει κάποιος από την πρώτη, γιατί είναι πολύ πιθανόν, οι μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης να έχουν την υποχρέωση και να δεσμευτούν ότι η πρώτη δεν θα παραμεληθεί. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι φέτος είχα την ευκαιρία να διατελέσω ταμεία στο σχολείο μου και είχαμε κάνει ένα κατάλογο στον οποίο μετά από κάθε πάρτι ή εκδήλωση μαζεύαμε τα λεφτά, υπογράφαμε και τα 15 άτομα, βλέπαμε πόσα λεφτά υπάρχουν στο ταμείο, ώστε να μην μπορούν να υπάρχουν εκλοπές. Πρόεδρε, μπορώ να έχω 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μετά από αυτό, διοργανώσαμε 3 τετραήμερες εκδρομές. Μία της πρώτης, της Δευτέρας και της Τρίτης. Με τα λεφτά που είχαμε στο ταμείο, μία μέρα, μεσημεριανό και βραδινό, το γεύμα ήταν πληρωμένο για όλα τα παιδιά. Έτσι δεν τα επιβαρύναμε οικονομικά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τέλος σε κάποιο άνθρωπο συγκεκριμένα, γιατί όπως είχε πει και ο Σωκράτης, ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Εφευβουλευτή Καλούδη και προχωράμε για 2 λεπτά στον Εφευβουλευτή Καραγκούνη Παναγιώτη από τον Πειραιά. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος και άμα διαβάσει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 1986 και αφορά την κατοχύρωση των μαθητικών κοινοτήτων, θα καταλάβει ότι συνέβαλε στην εμπέδωση του δημοκρατικού πνεύματος σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, διαφοροποιείται η θεωρητική θεμελίωση από την πρακτική, όπως είπε και η κυρία Παπαδημητρίου, ο εκπρόσωπος του συνήγορου του παιδιού, ήταν ένα όνειρο του νομοθέτη. Ζώντας λοιπόν σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, θα ήθελα να αναφέρω μια πρόταση η οποία πιστεύω ότι αφορά το άρθρο 3 και την παράγραφο 35 που μιλάει για τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων σε επιτροπές. Καθώς έχει αναπτυχθεί το διαδίκτυο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τηλεδιασκέψεις με συνεργασία σχολικών συμβουλίων ανά την Εθνική Περιφέρεια. Έτσι, θα υπάρξουν διασκέψεις ή μια εθνική συγκέντρωση και ανταλλαγή απόψεων ή ιδεών με τον Υπουργό Παιδείας. Οπότε, πέρα από το γεγονός ότι αυτό θα συμβάλλει δημιουργικά στην εμπέδωση του δημιουργικού πνεύματος, θα μειώσει και τις καταλήψεις, καθώς θα εξυπηρετούνται τα αιτήματα. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Βρήκαμε και τρόπο να μειώσουμε τις καταλήψεις. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόθεσή σας. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο έφηβος βουλευτής Καραθανάσης Ιωάννης από την Δράμα για 2 λεπτά, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι ο προλαλήσαντας με έχει επικαλύψει σε ένα σημείο. Αυτό που παρατήρησα τόσα χρόνια που είμαι μαθητής, αλλά και από αυτή εδώ τη σύνοδο, είναι πως όλοι έχουμε το παράπονο ότι δεν έχουμε κάποια θέση στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την εκπαίδευση. Πριν η εισηγήτριά μας ανέφερε ότι θα πρέπει να έχουμε λόγο, θα πρέπει να μας ακούνε οι μεγαλύτεροι, σε θέματα τα οποία μας αφορούν. Πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προτείνω τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα απαρτίζεται από τους πρόεδρους των 15 μελών ενός νομού ή ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Η θεσμοθέτηση αυτού του οργάνου θα αποσκοπεί στα εξής. Αρχικά θα μπορούμε να έχουμε την άμεση συλλογή των αιτημάτων και των παραπώνων των μαθητών όσον αφορά την παιδεία, τόσο στο διδακτικό σκέλος όσο και στο σκέλος των υποδομών. Στη συνέχεια θα προωθούνται αυτές οι προτάσεις στους θεσμικούς παράγοντες τόσο του τόπου, παραδείγματος χάρη του Δημάρχου, Περιφερειάρχη, αλλά και της Πολιτείας, δηλαδή στο αρμόδιο Υπουργείο, αναλόγως σε ποιο φορέα υπάγεται
το εκάστοτε πρόβλημα. Στην πρώτη συνεδρία θα εκλέγεται φυσικά ένας γραμματέας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τα πρακτικά, και ένας πρόεδρος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των συνεδριάσεων αυτού του οργάνου, αλλά και την επαφή με τους υπόλοιπους αντίστοιχους προέδρους των άλλων περιφερειών. Τέλος, σε κάθε συνάντηση με κάποιο πολιτικό πρόσωπο θα έχει προηγηθεί ψηφοφορία για τα μέλη τα οποία θα εκπροσωπήσουν αυτό το όργανο, και φυσικά μέσα σε αυτά τα μέλη θα συμμετέχουν και ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Η θεσμοθέτηση αυτού του οργάνου θα έχει ως κύριο αποτέλεσμα την αμφίδρομη σχέση των μαθητικών κοινοτήτων και της πολιτείας. Έτσι, οι μαθητές θα έχουμε την αίσθηση ότι συνδιαμορφώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα και τις συνθήκες εκπαίδευσης. Ακόμη, αυτό το όργανο μπορεί να ξεφύγει από το θεωρητικά πολιτικό επίπεδο. Μπορεί να έχω λίγο ακόμα λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και να εμπλακεί και στο κοινωνικό, παραδείγματος χάρη με δράσεις όπως δεντροφυτεύσεις, εξαρτήσεις καθαριότητας αλλά και πολλά άλλα, κάνοντας μας ενεργούς πολίτες. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως οι μαθητές είμαστε αυτοί που γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα των ελληνικών σχολείων, άρα και οι μόνοι που μπορούν να δώσουν ένα οριστικό τέλμα σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο, μόνο όταν η πολιτεία μας κάνει συμμέτοχους, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα υγιές και αξιοπρεπές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν θα αλλάζει σε κάθε νέα θητεία μιας κυβέρνησης, με τους μαθητές να αισθάνονται σαν πειραματόζωα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον έφηβο βουλευτή Καραθανάση, και το λόγο έχει τώρα η έφηβος βουλευτής Κουρτίδου Σουβατζή Αθανασία από τον νομό Πέλλας. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Είναι χαλασμένη η καρέκλα μου και έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να πάω μπροστά να μιλήσω. Θα πάρω αυτό το μικρόφωνο. Αν και είχα ζητήσει να μην μιλήσω, εφόσον μου δόθηκε ο λόγος, το μόνο που θα ήθελα να προτείνω όσον αφορά τον έλεγχο του ταμεία είναι πως θα μπορούσε να υπάρχει μια τριμελή ελεκτική επιτροπή ανεξάρτητη από το πενταμελές, όπου στο τέλος του διδακτικού έτος ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή που κρίνουν πως πρέπει να επέμβουν, σε συνεργασία με τον ταμεία θα ελέγχουν τα έσοδα και τα έξοδα για να υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Για τους υπόλοιπους κανονισμούς νομίζω πως θα με καλύψουν πλήρως οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Λέκα Πελαγία από την Αθήνα. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάποιες διαφορές που θα ήθελα να πω στα άρθρα 3-3. Λέει, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ορίζεται από τη διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνος καθηγητής και καθηγήτρια. Θα ήθελα να προτείνω ότι θα ήταν καλύτερο να γίνεται σε συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου με τον κάθε καθηγητή, αν θέλει όντως να είναι υπεύθυνος στο κάθε τμήμα, ώστε να γίνει πιο καλύτερη συνεργασία αυτή. Και στη συνέχεια θέλω να πω για το άρθρο 3.12, που αναφέρει για τους μαθητές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε κάποια συνέλευση, ότι θα ήταν καλύτερο να τους δίνεται μία επιλογή, αν θέλουν να συμμετάσχουν ή αν όχι να φεύγουν από το σχολείο με απουσία ή να αποφασίζουν την απασχόλησή τους σε κάποιο άλλο χώρο. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την έφηβο βουλευτή Λέκα, και το λόγο τώρα για δύο λεπτά η έφηβος βουλευτής Μισαηλίδου Ευρώπη από την Ξάνθη. Καλησπέρα σας κύριοι συνάδελφοι. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να μιλήσω για το άρθρο 4, παράγραφος 2β του νομοσχεδίου. Θέλω να επικεντρωθώ στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία της εκλογής της ισχυρότερης μαθητικής κοινότητας του 15μελούς. Φυσικά δεν είναι άγνωστος ο τρόπος της ψηφοφορίας. Ο καθένας ψηφίζει τους φίλους του, τους γνωστούς του, χωρίς να δίνει καμία σημασία στο αν έχουν τα προσόντα για να γίνουν μέλη του διοικητικού οργάνου των μαθητών. Ένας άλλος λόγος για να δώσει κανείς την ψήφο του είναι η δωροδοκία. Και με αυτό εννοώ ότι εκλεχθείς υπόσχεται να κάνει διάφορες χάρες στους ψηφοφόρους του. Το χειρότερο όμως από όλα αυτά είναι να βλέπεις ψηφοδέλτια με διάφορες ζωγραφιές που υποδηλώνουν απαθείς μαθητές που αρνούνται να ψηφίσουν κάποιο συμμαθητή τους γιατί τους βλέπουν όλους ανίκανους. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι πραγματικές βουλευτικές εκλογές δεν επέχουν και πολύ από τις εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων. Αυτό όμως είναι πολύ αρνητικό για να συμβαίνει στα σχολεία. Είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο όταν ασκούν το μεγαλύτερό τους δικαίωμα.
Εγώ λοιπόν θα πρότεινα πριν από τις εκλογές να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος στον ψηφοφόρο με τους υποψηφίους. Όχι απλά ομιλία των υποψηφίων, αλλά τονίζω ξανά διάλογος. Ώστε να μπορούν να νιώσουν περισσότερα παιδιά ότι υπάρχουν ικανοί μαθητές για να τους εκπροσωπήσουν. Ώστε να μειωθούν οι αδικίες και όλοι οι υποψήφοι να εκφράζουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν στο 15 μελές. Ώστε να ακούγονται περισσότερες γνώμες και οξύτητο του νου να υπερισχύει της δημοτικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έφη Βουλευτή Μισαηλίδου. Την άκουσα και το πρωί στην ερώτησή της στην Ολομέλεια. Και προχωράμε με τον τελευταίο... Προτελευταίος είναι? Πριν το διάλειμμα. Τελευταίος είναι. Κυρία Ρίζου, ναι. Η Έφος Βουλευτής Ρίζου Στεφανία από την Άρτα. Προτελευταίο μιλήτρια για 2 λεπτά, παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Διάβασα τα άρθρα και θα ήθελα να σταθώ κυρίως στα άρθρα 4 και 5. Αρχικά θα ήθελα να συμφωνήσω με την καθιέρωση της ποσόστοσης των τάξεων, γιατί παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες τάξεις, κυρίως η γάμα, όντας τελευταία της χρονιά, ενώ η άλφα να μένει στο περιθώριο. Αυτό όμως που προτείνω, το οποίο δεν αναγράφεται, είναι ο κάθε μαθητής να ψηφίζει σε ειδικό χώρο, μόνος του, κάτι ανάλογο με των πραγματικών εκλογών, γιατί μέσα στην τάξη επικρατεί σύγχυση, από τη δική μου τουλάχιστον εμπειρία, και το κάθε άτομο επηρεάζεται από τους γύρω του, με αποτέλεσμα να μην ψηφίζει αυτόν που πραγματικά θεωρεί ικανό, αλλά η κρίση του επηρεάζεται από τη δημοτικότητα και τις φιλίες. Όσον αφορά το άρθρο 5 τώρα, κατά την άποψή μου είναι λίγο διφορούμενο αυτό στην παράγραφο 5-4 για τη μεταφορά του ταμείου στην επόμενη τάξη. Και αυτό επειδή δεν διευκρινίζεται αν εννοείται τα τμήματα ή η συνολική τάξη. Αν όντως είναι η συνολική τάξη, τότε ίσως πρέπει να διευκρινιστεί με τη λέξη συνολική. Αν όμως είναι τα τμήματα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν προβλήματα σε ορισμένα σχολεία σχετικά με τη μεταφορά του ταμείου, εφόσον από χρονιά σε χρονιά μπορούν να αλλάξουν τα τμήματα. Άρα προτείνω στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί και είναι προτιμότερο κατ' εμένα να συγκεντρώνονται στο τέλος της χρονιάς τα χρήματα από όλα τα τμήματα της τάξης και να διανέμονται εξίσου την επόμενη χρονιά σε όσα τμήματα προκύπτουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Εφοβουλευτή Ρίζου και το λόγο έχει ο τελευταίος ομιλητής και μετά θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα, ο Εφοβος Βουλευτής, η Εφοβος Βουλευτής Χριστοπούλου Ασημίνα Σοφία από την Αχαΐα. Για 2 λεπτά παρακαλώ. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές. Εγώ αναφερόμενοι στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3, θα επιθυμούσα να εκφράσω τη συμφωνία μου με τις τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να αποδοθεί και ενεργός ρόλος στους καθηγητές. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση των εσόδων στο τμήμα να πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Πενταμελού Συμβουλίου και του υπεύθυνου καθηγητή. Επιπρόσθετα, η οικονομική διαχείριση των εισφορών από τις εκδηλώσεις να επιτυγχάνεται και από το 15μελές Συμβούλιο και 2 καθηγητές που θα έχουν οριστεί από το Σύλλογο των Διδασκόντων. Επιπλέον, και στις 2 περιπτώσεις, ανά μήνα, λαμβάνει η χώρα μια συνεδρίαση, παρουσία των παραπάνω οργάνων και των καθηγητών, με σκοπό τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων του Ταμείου. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ πως θα διασφαλιστεί πλήρως η οικονομική διαφάνεια και θα εξαλειφθούν κρούσματα καταχρήσεων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σταματήσουμε για 10 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση των τελευταίων άρθρων. Μικρός λαός και πολεμά. 40 χρόνια μετά. Προσμένουμε. Αγωνιζόμαστε. Διεκδικούμε. Με τόσα φύλλα σου νέφη ο ήλιος καλημέρα. Η Βουλή Τηλεόραση την Κυριακή 20 Ιουλίου στις 7 θα μεταδώσει την εκδήλωση συναυλία που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας την Τετάρτη 9 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος της Λευκωσίας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Μικρός λαός και πολεμά. 40 χρόνια μετά. Προσμένουμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε. Κυριακή στις 7 το απόγευμα στη Βουλή Τηλεόραση.
Αγαπητοί Εύφη βουλευτές, συνεχίζουμε στην συζήτηση των υπολείπων άρθρων. Το λόγο και για 10 λεπτά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για 10 λεπτά, ναι, έχει η κυρία Παπαδημητρίου Σταματία, εισηγήτρια στα υπόλοιπα άρθρα, τα 6, 7 και 8. Κυρία Παπαδημητρίου, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ξεχάστηκα. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο 6. Το άρθρο 6, λοιπόν, λέγεται «Συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τους εκπαιδευτικούς». Αυτό το άρθρο εμείς το θεωρούμε τρομερά σημαντικό. Γιατί σε αυτό το κανονισμό που ισχύει τώρα, λέει γενικά ότι πρέπει να συνεργάζονται οι μαθητές με τους καθηγητές, αλλά δεν λέει το πώς. Βέβαια, με το να το λέει ένας νόμος, δεν μπορεί να επιβληθεί. Η συνεργασία δεν επιβάλλεται, ούτε εφαρμόζεται επειδή το λέει ένας νόμος. Γιατί εξαρτάται από την κουλτούρα του σχολείου, από την προσωπικότητα, από τη διάθεση, από την πρωτοβουλία κτλ. Των μαθητών και των καθηγητών. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζουμε ότι για παιδαγωγικούς λόγους πρέπει να επισημαίνεται ρητά στον νόμο ότι η συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη στοιχείο για τη δημοκρατία στο σχολείο. Να το αναφέρουμε για να το έχουμε. Στην παράγραφο 6,1. Προβλέπεται ότι οι καθηγητές υπεύθυνοι τμήματος επικοινωνούν με τους μαθητές συνελεύσεις και με τα προεδρία. Αντίστοιχα, προβλέπεται ότι ο διευθυντής πρέπει να επικοινωνεί με το προεδρείο και τα μέλη του 15 μελούς. Αυτό γιατί το βάλαμε, γιατί βάζουμε αυτή τη διάταξη. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι στα σχολεία που συμβαίνει αυτό, στα σχολεία δηλαδή που οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν και συνεργάζεται, ξαφνικά το κλίμα είναι πολύ καλύτερο. Η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων γίνεται ουσιαστική, οι δραστηριότητες που γίνονται είναι άπειρες και σας τα είπε και η κυρία Κοτσέλη. Τι ωραία πράγματα γίνονται όταν συνεργάζονται οι μαθητές με τους καθηγητές, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω παραπάνω. Στα σχολεία όμως που δεν μιλάνε καθηγητές και μαθητές μεταξύ τους, οι μαθητικές κοινότητες είναι μια τυπική διαδικασία χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Τώρα, το πώς ακριβώς θα γίνεται αυτή η συνεργασία, νομίζουμε ότι δεν πρέπει να το προβλέπει αυτός ο νόμος, πρέπει να το κρίνει και να το συμφωνεί κάθε σχολείο. Δηλαδή, να συνεργάζεται οι μαθητές με τους καθηγητές, ποιες μέρες θα συναντιόμαστε, ποιες ώρες, πού, με ποιο πλαίσιο κτλ. Να το κρίνει το κάθε σχολείο μόνο του. Αυτό συμβαίνει σε πολλά σχολεία, βέβαια, ήδη στην πράξη. Στην παράγραφο. Εδώ, γιατί αυτό είναι λάθος χαρτί. Ναι, το βρήκα. Λοιπόν, στην παράγραφο 6,2 έχουμε μια καινούργια διάταξη που λέει ότι οι μαθητικές κοινότητες πρέπει να έχουν ρόλο στην εφαρμογή και στη σύνταξη του σχολικού κανονισμού. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς στα σχολεία σας έχετε σχολικό κανονισμό. Δεν βλέπω πολλούς, πολλές. Ένας, μία, τέλος πάντων. Εμείς θεωρούμε ότι ο σχολικός κανονισμός θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία, να έχει συμφωνηθεί στην αρχή της χρονιάς κτλ. Και το 15 μελές να έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Στο να είναι γνωστό στα παιδιά, στο να λέει τη γνώμη του, να γίνονται αλλαγές σε αυτά που δεν μας αρέσουν κτλ. Και τέλος, στην παράγραφο 6,3, αυτό που ουσιαστικά προβλέπουμε, όπως έχετε διαβάσει, είναι ένα plan B, ένα σχέδιο Β. Δηλαδή, τι κάνουμε σε περίπτωση που η συνεργασία μεταξύ μαθητή και μαθητικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού δεν πάει καλά. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του διευθυντή. Τι κάνουμε στην περίπτωση που η συνεργασία του διευθυντή με το 15 μελές δεν πάει καλά? Σε αυτή την περίπτωση προβλέπουμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε σε ένα ανώτερο όργανο. Εμείς λέμε το Σχολικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευση. Πάντως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κάπου αλλού όταν κάτι δεν πάει καλά. Αυτά για το άρθρο 6. Πάμε στο άρθρο 7. Το άρθρο 7, όπως έχετε διαβάσει, μιλάει για τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων. Τις ξέρετε, οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να διοργανώνουν εκδηλώσεις, να κάνουν πολλές δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικούς ομίλους, αθλητικά κτλ. Εμείς έχουμε βάλει μια πρόταση, αν την προσέξατε, που λέει ότι η διεύθυνση αποφασίζει για την παραχώρηση χώρου για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί πολλά παιδιά μας έχουν πει ότι στα σχολεία πολλά απλά δεν έχουν χώρο, δεν τους δίνεται ο χώρος για να κάνουν κάτι που θέλουν. Η παράγραφος 7,3 λέει ότι το Προεδρείο του 15 μελούς και οι πρόεδροι των 5 μελών πρέπει να είναι μέσα στη συνεδρία στους λόγους καθηγητών όταν συζητιούνται οι εκδρομές, οι γιορτές και όλα τα ωραία πράγματα που γίνεται στο σχολείο και να έχουν λόγο.
Στην παράγραφο 7,4 επαναλαμβάνουμε αυτό που ισχύει και τώρα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας μαθητικών ανακοινώσεων σε κεντρικό χώρο του σχολείου. Και επίσης λέει αυτή η παράγραφος ότι με πρωτοβουλία των μαθητικών κοινοτήτων μπορεί να εκδίδονται έντυπα, εφημερίδες κτλ. Εμείς έχουμε προσθέσει και ιστοχώρους και ιστολόγια, blog, γιατί όταν γράφτηκε αυτός ο νόμος το 86 δεν, το ίντερνετ δεν ήταν τόσο διάσημο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι υπήρχε μια διάταξη που μιλούσε για την αμφίεση των μαθητών, όποιος την έχει προσέξει. Εμείς θεωρούμε ότι η αμφίεση των μαθητών αφορά πάρα πολύ τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας. Και πρέπει να αποφασίζεται ανάλογα με την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου. Θεωρούμε όμως ότι αυτό πρέπει να είναι στο σχολικό κανονισμό και να μην είναι στο νόμο για τις μαθητικές κοινότητες, ο οποίος τώρα λέει ότι ελέγχουν οι μαθητικές κοινότητες την αμφίεση των μαθητών. Ανάποδα, θεωρούμε ότι οι μαθητικές κοινότητες πρέπει να έχουν ευθύνη για την προάσπιση ενός συλλογικού αγαθού που είναι οι χώροι του σχολείου. Δηλαδή, ο χώρος στον οποίο ζουν καθημερινά. Έχουμε προσθέσει μια θετική δράση, κατά τη γνώμη μας, ότι μπορούν οι μαθητικές κοινότητες να κάνουν πράγματα για να μορφύνει το σχολείο. Όλα αυτά που είπε πριν η κυρία Κοτσέλη. Δηλαδή, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και με τους καθηγητές, μπορούν να αποφασίζουν ότι σε ένα τοίχο κάνουμε γκράφιτι, φτιάχνουμε τον κήπο, διακοσμούμε την αίθουσα όπως θέλουμε κτλ. Δηλαδή, θετικές δράσεις στο σχολείο. Αυτό είναι το άρθρο 7. Και τώρα πάμε στο τελευταίο και τελειώσαμε, που είναι το άρθρο 8. Το άρθρο 8 έχει τίτλο «Επίλυση δυσκολιών και συγκρούσεων». Αυτό το άρθρο, στον κανονισμό που ισχύει τώρα, έχει τίτλο «Πειθαρχικά». Εμείς γιατί αλλάξαμε τον τίτλο? Γιατί νομίζουμε ότι πρέπει να δίνεται η έμφαση στην έννοια της επίλυσης, της ειρηνικής επίλυσης, στη μεσολάβηση και στη συμφιλίωση και όχι στην ποινή. Φιλοσοφικά δηλαδή, το πνεύμα μας είναι να είναι πώς επιλύουμε και όχι το πώς βάζουμε μια ποινή όταν γίνεται κάτι. Η παράγραφος 8,1 λέει, το λέει ήδη δηλαδή ο νόμος αυτό, ότι οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις που παρουσιάζονται στο σχολείο επιλύονται με διάλογο και συνεργασία. Εμείς έχουμε προσθέσει ότι εφόσον οι εμπλεκόμενοι μαθητές στη σύγκρουση το ζητήσουν, μπορεί να ζητάνε από το διευθυντή να μεσολαβήσει για να λυθεί η σύγκρουση, εφόσον το θέλουν. Μία καινούργια πρόβλεψη που δεν υπάρχει καθόλου στον ισχύοντα κανονισμό είναι στο 8,2 αυτό που λέει ότι οποιαδήποτε βίαιη προσβλητική ή ρατσιστική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου δεν είναι αποδεκτή. Επίσης λέει ότι εφόσον οι καθηγητές το μάθουν αυτό ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να λάβουν μέτρα για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Αυτό γιατί το έχουμε βάλει? Γιατί έχουμε, όπως διαπιστώνουμε, τα τελευταία χρόνια και στην κοινωνία αλλά και στο σχολείο εκδηλώνονται όλο και περισσότερες βίαιες και ρατσιστικές συμπεριφορές. Και επίσης έχουμε δει πολλές φορές ότι οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που το μαθαίνουν, δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Εμείς λοιπόν θέλουμε και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κάτι γι' αυτό, αλλά και οι ίδιοι μαθητές να προσπαθούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν και ο εκπαιδευτικός να έχει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, αλλά αυτό που θα θέλαμε εμείς να δούμε και εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλά σχολεία της χώρας και κυρίως στο σχολείο της κυρίας Κοτσέλη, είναι να υπάρχει μια ομάδα μαθητών διαμεσολαβητών σε συνεργασία με δεκαπενταμελές, διευθυντή, σύλλογο διδασκόντων και τα παιδιά, τα οποία θα είναι εκπαιδευμένα και θα προσπαθούν να λύσουν τη διαφορά ειρηνικά, εφόσον βέβαια και οι μαθητές που εμπλέκονται το δέχονται αυτό. Τέλος, οι δύο τελευταίοι παράγραφοι επαναλαμβάνουν αυτό που ισχύει ήδη, δηλαδή ότι σε περίπτωση που το θέμα δεν έχει λυθεί ή που πρέπει οπωσδήποτε να μπει κύρωση ποινή, μπορούν οι μαθητικές κοινότητες να συνεδριάσουν και να προτείνουν στους καθηγητές ένα τρόπο αντιμετώπισης. Και επίσης, την ώρα που ο Σύλλογος Καθηγητών συνεδριάζει για να επιβάλλει μια ποινή, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρευρίσκονται στη συζήτηση, έχουν δικαίωμα λόγου και οι μαθητές που μπλέκονται έχουν δικαίωμα απολογίας. Αυτά ισχύουν ήδη, αλλά τα επαναλαμβάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι ισχύουν. Αυτά και ελπίζουμε να μας πείτε κι άλλες εσείς. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδημητρίου. Το λόγο τώρα έχουν οι έφηβοι βουλευτές. Για 2 λεπτά, ο έφηβος βουλευτής Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος από την Χίο. Κύριε Πρόεδρε, έφηβοι βουλευτές, εγώ θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6.2.
Με τη σχετική διάταξη του άρθρου 6.2. Μπορείτε να πλησιάσετε λίγο στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ πολύ. Με τη σχετική διάταξη του άρθρου 6.2, η οποία είναι διατυπωμένη με τρόπο αόριστο και γυναικολόγο, η Διεύθυνση Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων ουδόλως υποχρεώνται να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους μαθητές. Μπορούν έτσι να καταρτήσουν ένα κανονισμό κατά το δοκούν, καθιστώντας συμμετοχή των μαθητών σε αυτήν μια τυπική διαδικασία, με αποτέλεσμα ο κανονισμός που θα καταρτιστεί να αγνοείται από τους μαθητές. Θεωρώ ότι στο σημείο αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, να προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία κατάρτισης του κανονισμού του σχολείου, με υποχρέωση της διεύθυνσης να ενημερώσει εγκαίρως μαθητικές κοινότητες για τυχόν σύνταξη ή τροποποίηση αυτού, διαβούλευση μεταξύ των μαθητών και διδασκόντων, διαμόρφωση ενός τελικού κειμένου, υποβολή προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μαθητών του Σχολείου και λήψη τελικής απόφασης, στη διαμόρφωση της οποίας θα συμμετέχουν και δια της ψήφους του τριμελούς οργάνου του 15μηλούς και οι μαθητές που καλούνται να εφαρμόσουν τον κανονισμό αυτόν. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Ασλάνου, η έφηβος βουλευτής Ασλάνου Αναστασία από την Θεσσαλονίκη. 2 λεπτά, παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι βουλευτές, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω την άποψή μου. Θα ήθελα στο διάστημα αυτό να προσθέσω κάτι όσον αφορά τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων. Πιστεύω πως θα έπρεπε να εισαχθεί το μάθημα καλλιτεχνικής αγωγής σε όλες τις τάξεις του σχολείου, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως. Η τέχνη είναι έκφραση. Είναι ένας τρόπος να δηλώσεις τα συναισθήματά σου. Ακόμη και στις μεγαλύτερες τάξεις θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο εκτόνωσης και όχι σπατάλη των διδακτικών ορών. Προφανώς και δεν αρέσει σε όλους η μουσική και το θέατρο, όμως και τα δύο δεν σου προσφέρουν μόνο αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια. Το πιο σημαντικό είναι το ομαδικό κλίμα στο οποίο εντάσσεσαι. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Αναπτύσσεις αδερφικές σχέσεις με άτομα που ποτέ δεν περίμενες. Μοιράζεσαι τη σκέψη σου και είσαι ο εαυτός σου. Μέσω της τέχνης καλλιεργείται παιδεία, μεταδίδονται μηνύματα, αναπτύσσεις τη δημοκρατία. Μέσω της τέχνης αναπτύσσει κανείς την προσωπικότητά του, γίνεται ελεύθερον και αυτοπροσδιορίζεται. Είναι σημαντική λοιπόν η ύπαρξη της τέχνης στα σχολεία, γιατί η αλήθεια είναι πως περισσότερα μαθαίνουμε από αυτήν παρά από την στιγμή γνώση που μας προωθείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την έφηβο βουλευτή Ασλάνογλου. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά η έφηβος βουλευτή Κάνδυλα Νικολέτα από το νομό Ηλίας. Καλησπέρα. Έχοντας λάβει υπόψη τα άρθρα 6, 7 και 8, θα ήθελα να μιλήσω και να πω ότι το σχολικό περιβάλλον αποτελεί τον προθάλαμο χώρο του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στον οποίο προετοιμάζεται και ολοκληρώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, καθώς και κοινωνικοποιείται. Ο νέος γνωρίζει μέσα από το σχολείο τη δημοκρατία στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο οι καθηγητές οφείλουν να υποστηρίζουν τις μαθητικές κοινότητες, καθώς μέσα από τον διάλογο, ο οποίος θα ελευθερώσει και θα ενισχύσει την πρωτοβουλία και θα προετοιμάσει τους μαθητές για τις απαιτήσεις κοινωνίας. Οι σχέσεις των μαθητών και των καθηγητών θα πρέπει να κινούνται σε καλά πλαίσια, καθώς οι καθηγητές είναι οι δεύτεροι ενήλικες οι οποίοι ερχόμαστε σε επαφή έπειτα από τους γονείς μας και είναι η γνώμη που σχηματίζουμε για τους ενήλικες. Επιπλέον, οι μαθητικές δραστηριότητες μας βοηθούν στο να εθιστούμε στη συλλογικότητα, να σχηματίσουμε γνώμη, να αυξηθεί η κριτική μας σκέψη και να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας, καθώς και να έχουμε επίσης ανθρώπινες αξίες. Οι σχέσεις βέβαια μεταξύ μαθητών και καθηγητών ταράζονται εξαιτίας του αυθορμητισμού, του νεανικού αυθορμητισμού και της συντηρητικότητας των μεγαλυτέρων. Αυτό τέλος θα ήθελα επίσης να πω ότι μέσα από τη δυνατότητα που δίνεται στον νέο να ασχοληθεί με τα σχολικά προβλήματα και να προσπαθήσει να τα επιλύσει, τον καθιστά πιο αναπαραγωγικό και του δίνει το συνέστηση ότι παλεύει για τα δικαιώματά του και για το μέλλον του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την έφηβο βουλευτή Κάνδυλα και το λόγο για 2 λεπτά η έφηβος βουλευτής Καψάλα Δήμητρα από την Καβάλα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να αναφερθώ στη δυσκολία της εφαρμογής των συγκεκριμένων παραγράφων.
Επειδή έχω φοιτήσει σε δημόσιο και σε ιδιωτικό λύκειο, μπορώ να επισημάνω αρκετές διαφορές μεταξύ τους που συμπίπτουν με τα λεγόμενα του άρθρου, με το ιδιωτικό να πλησιάζει σε αυτή την πραγματικότητα κατά πολύ. Το σχολείο που παρουσιάζεται στα άρθρα 6 με 8 έχει τη βάση του στη σχέση συνεργασίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών, πράγμα το οποίο με δυσκολία επιτυγχάνεται στα δημόσια σχολεία. Θα ρίξω μέρος της ευθύνης στους καθηγητές, οι οποίοι ιδιαίτερα μετά από χρόνια διδασκαλίας χάνουν τη θέληση επικοινωνίας με τους μαθητές και το κύριο μέλημά τους είναι η επίτευξη του στόχου τους, δηλαδή το να βγάλουν την ύλη και να τελειώσουν τη μέρα τους. Οι καθηγητές εκείνοι που θα ενδιαφερθούν πραγματικά για την κατανόηση του μαθήματος από πλευράς των μαθητών και που θα καταβάλουν προσπάθεια για τη δημιουργία διαδραστικού μαθήματος, δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση ανάμεσα σε ένα πλήθος αδιαφορίας. Συνεπώς, η εικόνα του καθηγητή που ιδηλιακώς παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο αυτό να συζητάει τις αποφάσεις και να αναλαμβάνει υπόψη του τη γνώμη και την προσωπικότητα του μαθητή είναι είδος προς εξαφάνιση. Όταν μάλιστα δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος, που στο κάτω-κάτω είναι η βασική αρμοδιότητα του καθηγητή, πώς θα μπορούσε να υπάρξει για τη διαμεσολάβηση, όπως αναφέρεται, στις μεταξύ των μαθητών διενέξεις και παρόμοια προβλήματα, πώς μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία που κυριαρχεί μεταξύ των καθηγητών και να περαστεί το μήνυμα ότι η δουλειά τους επηρεάζει περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνουν το μέλλον των νεότερων γενεών. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΦΟ βουλευτή Καψάλα και το λόγο για δύο λεπτά η ΕΦΟΣ βουλευτή Λαθουράκη Δέσποινα από το νομό Λασίθιο. Καλησπέρα και από μένα. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε κανονισμό να αλλάξει συμπεριφορά ούτε του καθηγητή ούτε του μαθητή. Ωστόσο, μέσω ρυθμίσεων μπορεί να δημιουργηθεί μια αρχικά εντός εισαγωγικών αναγκαστική σχέση, η οποία να επιφέρει τελικά θετικά αποτελέσματα. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, με τα τεχνολογικά μέσα να εξελίσσονται, απομακρύνοντάς μας από τον πραγματικό ανθρώπινο ενδιαφέρον. Εξαιτίας λοιπόν της υπερπληροφόρησης, οι μαθητές δέχονται από παντού γνώση και ρεθίσματα, θεωρώντας τους καθηγητές ως φίλτρο και όχι ως πηγή γνώσης. Από την πλευρά τους, οι καθηγητές φαίνεται πως διακατέχονται ακόμη επαναχρονιστικές αντιλήψεις, είτε επειδή οι ίδιοι έχουν περιχαρακωθεί, είτε επειδή κρίνουν αυτές τις μεθόδους καταλληλότερες και αγνοούν τις προτάσεις των μαθητών, προκειμένου να επικυρώσουν την προσωπική τους ασφάλεια. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα πιέζει και απαιτεί τη διεξαγωγή μιας απαιτητικής ύλης σε μικρό χρονικό διάστημα, μετατρέποντας τους καθηγητές σε εκτελεστικά όργανα. Ωστόσο, η σχέση μαθητή-καθηγητή είναι σχέση δράσης-αντίδρασης, αφού εξαιτίας του χάσματος που υπάρχει συμπληρώνει μία τα κενά της άλλης και δημιουργείται το αίσθημα της ισοτιμίας. Οι καθηγητές οφείλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να είναι φιλομαθείς, ζωηροί και ακόρεστοι για μάθηση. Η διαλλακτικότητα ανοίξει την οριμότητα και εμπειρία που διαθέτουν και θα πρέπει να την αξιοποιούν. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως πρέπει να τοποθετηθούν τα αναγκαία και απαραίτητα κριτήρια για την επιλογή και αξιολόγηση των καθηγητών γενικά και δι' αυτών που θα τοποθετηθούν ως υπεύθυνοι για τις μαθητικές κοινότητες. Οι μαθητές από την πλευρά τους οφείλουν να οριμάζουν με το πέρασμα του χρόνου, να δρουν με συνείδηση και υγιή αμφισβήτηση. Η άγωνη αντιδραστικότητα δεν βοηθά, ενώ μια εσωτερική επανάσταση και καλλιέργεια του πνεύματος ευνοεί τόσο το μαθητή, ο οποίος διευρύνει την προσωπικότητά του, όσο και τη σχέση με τον καθηγητή. Σε περίπτωση που δυσλειτουργούν οι μεταξύ τους σχέσεις, θα πρέπει να απευθύνονται αρχικά στο Διευθυντή και περαιτέρω στο Σύλλογο Γονέων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λαθουράκη. Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Λάμπρου Ανδρούλα από την Κύπρο. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Εντύπωση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Αρχικά συμφωνώ απόλυτα με τα άρθρα 6, 7 και 8. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των μαθητικών κοινότητων με τους εκπαιδευτικούς για να οδηγηθούμε σε μια πιο δημοκρατική κοινωνία, όπου θα υπάρξει μια ουσιαστική συνεργασία που θα οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές και θα ωφελήσουν τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές. Η συνεργασία όμως αυτή θα πρέπει να είναι διαρκής, έτσι ώστε να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, όσον αφορά τις δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, δεν πρέπει κατά την άποψή μου να περιορίζονται σε θέματα διασκέδασης, αλλά πρέπει να απευθύνονται σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία. Τέτοια είναι η επίσκεψη παντοπολίων, η βοήθεια σε ορφανοτροφία και άλλα που θα μας οδηγήσουν να ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι, να μάθουμε να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας και να καλλιεργήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Τέλος, όλοι πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους, καλή ή κακή, γιατί αυτό θα πει επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λάμπρου. Το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά ο έφος βουλευτής Μάναλης Γιώργος από την Αττική.
Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναβάθμιση της Επιτροπής. Αποτελεί τα τελευταία 30 χρόνια βασικό παράγοντα εκδημοκρατισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και καλλιέργειας της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών, οι οποίοι μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες που στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, προετοιμάζονται για να γίνουν ενεργοί πολίτες ως ενήλικοι σε μια δημοκρατούμενη χώρα. Η μίμηση των μαθητών στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι η εκλογή αντιπροσώπων και η συμμετοχή σε τακτές συνεδριάσεις για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των προβλημάτων του σχολείου, αποτελεί σαφώς καταλυτικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των προσωπικών τους που δομούν οι δημοκρατικές αρχές. Ωστόσο, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της μαθητικής κοινότητας, αφού με τις νέες διατάξεις έρχεται σε συνεχή επαφή με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και η γνώμη τους εισακούεται και στις ανώτερες εκπαιδευτικές αρχές, από το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό συμβούλιο, ακόμα και στον προϊστάμενο της διεύθυνσης, εφόσον βέβαια αυτό είναι αναγκαίο. Συνεπώς, αυτή η γνώμη αποκτά βαρύτητα και αποτελεί γνώμονα για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Πέρα από αυτό, οι δραστηριότητες που προβλέπει το νομοσχέδιο αναβαθμίζουν τον πολιτικό ρόλο του σχολείου και βελτιώνει την αισθητική αγωγή των νέων. Επίσης, οι μαθητές μειούνται στις αρχές του επικοδομητικού διαλόγου, του πλουραλισμού και της πολυφωνίας μέσα από την αρρωγή νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο. Τέλος, η μαθητική κοινότητα αναλαμβάνει ενεργό δράση όσον αφορά την προστασία της σχολικής μονάδας από βανδαλισμούς και από την άλλη, συμμετέχοντας στην επίλυση συγκρούσεων, μοιείται στο συλλογικό πνεύμα, στην αξία της ομαδικότητας και στο σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον έφηβο βουλευτή Μάναλη Γιώργο και τώρα το λόγο έχει η έφηβος βουλευτή Νούσια Σπασία Σπυριδούλα από το Βέλγιο. Για 2 λεπτά παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι έφηβοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σε ορισμένες παραγράφους των άνθρων που μελετήθηκαν. Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, αναφέρεται πως το σχολείο πρέπει να είναι χώρος πολιτιστικής δημιουργίας με πρωτοβουλία των μαθητών σε συνεργασία με τους καθηγητές τους. Θεωρώ λοιπόν πως θα έπρεπε κάτι τέτοιο να αποτελεί κύριο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας αυτού καθεαυτού. Μάλιστα, όσον αφορά τους ομίλους που είναι δυνατόν να συγκροτηθούν από τους μαθητές, θα ήταν οφείλεμο να λαμβάνουν χώρα εντός των διδακτικών ωρών, προκειμένου το αναλυτικό πρόγραμμα να τροποποιηθεί και να γίνει λιγότερο αποπνικτικό και το σχολείο να μοιήσει τους μαθητές στη δημιουργικότητα. Στο άρθρο 8, στην παράγραφο 2, αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή βίας ή προσβλητικής συμπεριφοράς. Θα ήθελα να σας ευχηστήσω την προσοχή και να σας πω πώς θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχει μία παράγραφος αποκλειστικά και μόνο για τη διαδικτυακή βία, η οποία λαμβάνει τερατώδεις διαστάσεις στις μέρες μας. Τέλος, στο άρθρο 8, στην παράγραφο 4, όσον αφορά τις παρουσιάσεις πολλών μελών της μαθητικής κοινότητας στις συνεδριάσεις των διδασκόντων, θεωρώ πως πρέπει να είναι παρόντες μόνο οι μαθητές που εμπλέκονται στο συμβάν και έχουν δικαίωμα απολογίας. Αυτό πιστεύω πως είναι ωφέλιμο, διότι εάν το πλήθος των μαθητών είναι μεγάλο, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν δύο αντίπαλα στρατόπεδα εντός εισαγωγικών, εφόσον οι καθηγητές στα μάτια των μαθητών θα φαίνονται τιμωροί και σύμβολα καταπίεσης και καταναγκασμού, ενώ οι καθηγητές θα εκλαμβάνουν τα παιδιά ως ταραξίες και πνεύματα αντιλογίας. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι η σύγκρουση και οι εντάσεις, αλλά η αγαστή συνεργασία μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου. Συγγνώμη, για να είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα καλά. Εσύ προτείνεις να είναι, όταν συστιέται λοιπόν μια ποινή στο Σύλλογο Καθηγητών, να είναι μέσα μόνο οι μαθητές που εμπλέκονται, να μην είναι οι εκπροσωποί τους. Ναι, ναι. Ούτε του τμήματος στο οποίο ανήκουν, ούτε δεκαπταμελούς. Τίποτα. Προχωράμε με τον έφηβο βουλευτή Παπά Κυριάκο από την Θεσπρωτεία. Για 2 λεπτά, παρακαλώ. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 8, γιατί πιστεύω ότι. Μ' ακούτε έτσι. Πιστεύω ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών καθηγητών στις μαθητικές κοινότητες
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και εμποδίζει την ομαλή λειτουργία, τους. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλη συνεργασία και διάλογος μεταξύ των μαθητών και καθηγητών και όχι ρατσιστικές ή βίαιες συμπεριφορές, όπως έχουμε δει πολλές φορές σε άλλες στα σχολεία μας. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο, όσο είναι δυνατόν, ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, γιατί ίσως αυτή να είναι πιο αισθή στους μαθητές. Έτσι ώστε να αποφύγουμε. Αφήστε λίγο το μικρόφωνο, μην είστε τόσο κοντά. Και μην το... Έτσι ώστε να αποφύγουμε χειρότερες καταστάσεις και να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Το λόγο έχει τώρα η έφηβος βουλευτή Τσεπέλε Μπουρμπούκε από το νομό Ιωαννίνων. Γεια σας. Η έφηβος βουλευτή. Ναι, η έφηβος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 7, στην παράγραφο 4. Διαβάζοντάς το, η ελευθερία της έκφρασης που λέει, σκέφτηκα πως η ελευθερία της έκφρασης θα μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε αν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, μαζί με τα βιβλία, μοιραστεί στα παιδιά και ένα εγχειρίδιο στο οποίο θα αναγράφονται τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να τα γνωρίζουν όλοι, και ίσως και ένα εγχειρίδιο άλλο στο οποίο θα αναγράφεται και η διδακτική ύλη η οποία θα πρέπει να τους διδάσκεται, έτσι ώστε να έχουν γνώση και των δικαιωμάτων τους, αλλά και των υποχρεώσεων των καθηγητών τους, έτσι ώστε να ξέρουν και εκείνοι ουσιαστικά τι τους γίνεται. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσεπέλε. Το λόγο έχει τώρα η τελευταία ομιλήτρια, έφος βουλευτής, Τσερκεζίδου Γεωργία από τον νομό Ροδόπης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να τοποθετηθώ στο κεφάλαιο 7. Είμαστε τα παιδιά της οθόνης, η γενιά της τεχνολογίας. Επικοινωνούμε με τη βοήθειά της, οπότε η δημιουργία site είναι απαραίτητη. Χωρίς όμως βέβαια να λέμε όχι στον πίνακα ανακοινώσεων. Γνώμες, δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις, επαφές με άλλα 15 μελή, ανταλλαγές απόψεων μπορούν να γίνουν στο site. Υπεύθυνη και τη διαχείριση μπορεί να είναι μια ομάδα από το 15 μελές, να είναι αυτή δηλαδή που να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα θέματα που θα αναρτηθούν από προτάσεις που θα προκύπτουν από τα 15 μελή των τάξεων. Στο σχολείο περνάμε πολλές ώρες κάθε μέρα. Η αισθητική και η καθαριότητα είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Το γκράφιτι συμβάλλει στην προσωπική έκφραση αλλά και στην βελτίωση της αισθητικής του χώρου, οπότε τα πενταμελή μπορούν να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Η αφίεση κάποιου δεν είναι θέμα επιβολής. Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται αλλά κερδίζεται. Σε ένα σχολείο που νοιάζεται για τους μαθητές του, του φέρεται ισότιμα και με σεβασμό, νομίζω ότι οι μαθητές δεν θα φτάσουν σε ακρότητες. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τις καταστροφές. Δεν χαλάμε ότι αγαπάμε. Επειδή δυστυχώς όμως συμβαίνουν, προτείνω τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή σε περιόδους που συζητιούνται καταλήψεις να δημιουργούν ομάδες περιφρούρησης. Σε καιρό ειρήνης, εφόσον τα ονόματα αυτών που προξένησαν τις ζημιές είναι γνωστά, προτείνω να κάνουν τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή συστάσεις, ώστε τα παιδιά που προξένησαν τις ζημιές να υποχρεώνονται στην αποκατάσταση των ζημιών. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για όλη τη διαδικασία. Οι προτάσεις ήταν πολλές. Πρέπει να καταγραφούν και σε αυτό το διάστημα θα ήθελα να ρωτήσω ποιος από εσάς έχει θέλει το λόγο να πει κάτι. Έχουμε λίγο χρόνο και εάν βεβαίως το όνομά σας, θα μας πείτε εσείς το όνομά σας και μετά θέλετε... Αθανασία Γκανά λέγομαι. Μάλιστα. Και κοιτούσα τις προσθήκες που είχατε κάνει με τους υπόλοιπους έφηβους βουλευτές. Και ήθελα να αναφέρω στο άρθρο 8 παράγραφο 2 προτείνατε συνδρομή για την επίλυση συγκρούσεων από παιδοψυχολόγο του σχολείου ή της κοινότητας. Ξεχάσατε όμως να επισημάνετε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μυστικά, κυρίως όχι μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά. Έχω βρεθεί στο σχολείο μου σε μια τέτοια κατάσταση
Και κατάλαβα ότι δεν είχε αποτέλεσμα μπροστά σε όλους, λέγοντας ο διευθυντής μέσα ότι όποιος έρθει σε... όποιος έχει στο μέλλον κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά για κάποιο λόγο, θα έρχεται πρώτα σε μένα και εγώ θα τον στέλνω στην κοινωνική λειτουργό. Το παιδί όχι μόνο δεν βελτίωσε τη συμπεριφορά του, αλλά μπορώ να πω ότι απλά χειροτέρεψε. Οπότε θα ήταν καλό να το διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκανά. Αυτές δεν είναι προτάσεις δικές μου, είναι προτάσεις δικές σας, οι οποίες ήταν από τις επιτροπές που συνεδρίαζαν το πρωί και τις βάλαμε μέσα ως προσθήκες. Θα κληθείτε και να τις ψηφίσετε κι εσείς πάλι στο τέλος, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η πρότασή σας, η οποία καταγράφηκε και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Το λόγο τώρα, εσείς πάλι στο τέλος, είστε η κυρία Τσερκεζίδου. Ναι. Πιστεύω ότι εφόσον τα πενταμελή και τα δεκαπενταμελή που εκλέξουμε δεν είναι υπεύθυνα, δεν χρειάζεται μόνο τα δύο τρίτα, το ένα τρίτο, τα δύο τρίτα βασικά των παιδιών να ψηφίσουν όχι στην συνέχεια της περίοδου, αλλά το 1,5 συν 1. Αυτό. Ευχαριστώ. Τι να κάνω. Μισό λεπτό. Ήθελε η κυρία Μοσχοπούλου για λίγο το λόγο, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Στο κλείσιμο. Αυτό λέμε, το πριν μιλήσουμε. Α, πριν μιλήσετε. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος έφηβος βουλευτής. Παραγαλώ. Καλούδης Ιωάννης από Κέρκυρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να το γενικεύσω λίγο το θέμα. Ότι στο σχολείο γενικά, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προσθεθούν επικοδομητικές ώρες, καθώς είναι περιορισμένες έως μηδενικές. Είδαμε ένα project που αρχίνησε με τη γενιά του 1996, νομίζω να είναι στα σχολεία, το οποίο θα έδινε στα παιδιά την ευκαιρία να ξεφεύγουν, αλλά βλέπω και από το σχολείο μου και από φίλους μου που είναι σε άλλα σχολεία, ότι ο μόνος σκοπός και στόχος είναι να έχουν το 20, να τους βοηθάει στο μέσο όρο, να ανεβάζει το μέσο όρο και όλα καλά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ λάθος και ότι πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος για να γίνουν επικοδομητικές οι ώρες στα σχολεία και να αποκτήσουν και τα παιδιά κριτική σκέψη. Γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άφηβος ακόμα που θέλει να πει κάτι. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Στρατή Αναστασία και είμαι από την Περιφέρεια Κορίνθου. Θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους του Συνηγόρου του Παιδιού. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κίνητρο για να εφαρμοστεί το νέο ο νέος νόμος, αν ψηφιστεί, εφόσον ούτε ο παλιός εφαρμόζεται, ούτε έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής έτσι όπως ορίζεται. Γιατί από προσωπική εμπειρία όλων μας βλέπουμε ότι σε πολύ μικρό βαθμό όσα έχουν υποθεί εφαρμόζονται. Κύριε Μοσχοπούλου, το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, το αν θα εφαρμοστεί ένας νόμος ή όχι είναι και σε μεγάλο βαθμό και δικό μας θέμα. Αυτό που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε εδώ είναι ότι θα γνωρίζουμε τον νόμο για να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η βασική μας προϋπόθεση. Όλες τις άλλες εγγυήσεις τις είπαμε. Το αν θα το διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας είναι σε μεγάλο βαθμό και δική μας ευθύνη. Επίσης, για να μην είμαστε και τελώς αφοριστικοί, θα έλεγα ότι και κατά την παρούσα κατάσταση και με τον ισχύοντα νόμο του 80, του Υπουργική Απόφαση του 86, εφαρμόζονται πολλά πράγματα. Γιατί με αυτόν τον κανονισμό πορευόμαστε, άλλο αν δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες του και αν στην ουσία του αισθανόμαστε κάπου να παραχαράσετε αυτό που λέγεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Θέλω να προσθέσω απλά από προσωπική μου εμπειρία και από στατιστικά ποσοστά του νομού μου. Έχουμε 4 λύκεια στην Κόρινθο. Σε αυτά τα 4 λύκεια, λοιπόν, οι μόνες αρμοδιότητες των εκάστοτε προέδρων είναι να διοργανώνουν τους διάφορους χορούς και εκδηλώσεις, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν για τις διάφορες εκδρομές. Επομένως, πιστεύω ότι κατά ένα ποσοστό δεν ισχύει αυτό που λέτε, καθώς είναι μόνο τυπική
η εκλογή τόσο 5 μελών και 15 μελών, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά κάποια υπευθυνότητα, ούτε ασκούν το έργο τους έτσι όπως τα έπρεπε. Δεν επιλύουν ούτε προβλήματα, ούτε ακούν τις περισσότερες φορές τα παράπονα των συμμαθητών τους. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να απαντήσετε? Ήθελα να πω ακριβώς αυτό. Κυρία Παπαδημητρίου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, τον πήρα από μόνο. Ότι υπάρχουν μερικά σχολεία στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός. Μπορεί να μην ξέρουν όλοι ακριβώς τι εφαρμόζουν και ότι υπάρχει και ότι το κάνουν, ας πούμε, ότι εφαρμόζουμε τώρα το 8,3, αλλά το εφαρμόζουν από μόνοι τους. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή, εκεί που οι μαθητές θέλουν να κάνουν πράγματα και οι καθηγητές τους βοηθάνε και είναι υποστηρικτικοί κτλ., εφαρμόζεται αυτό. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι πρώτον να το μάθετε εσείς ότι υπάρχει αυτό, να μάθετε ποια είναι τα δικαιώματά σας, να το πείτε στους καθηγητές σας, αν κάποιοι δεν το ξέρουν, και να προσπαθήσετε όλοι μαζί να το εφαρμόσετε. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Μόνο οι μαθητές είναι το κίνητρο και οι καθηγητές. Όλοι οι νόμοι που υπάρχουν στην πολιτεία εφαρμόζονται όταν ο πολίτης εφαρμόζει. Δηλαδή, ειδικά ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να επιβληθεί. Όταν επιβάλλεται, εντάξει, θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν τυπικά. Είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να εφαρμοστεί τυπικά, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα. Θέλουμε να εφαρμόζεται ουσιαστικά. Αυτό είναι μόνο στα χέρια σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα περάσουμε τον νόμο, θα είναι καλύτερος. Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια σας να πιέσετε δηλαδή να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν Άρα υπάρχει άλλος έχετε τρόπος. Σκοπό να κάνετε κάποια εκστρατεία πανελληνίως? Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τις μαθητικές κοινότητες ως συνήγορος του παιδιού. Έχουμε βγάλει δελτία τύπου, έχουμε βγάλει κείμενα με απλά λόγια. Λέμε στα παιδιά, δώστε νόημα στις εκλογές, δώστε νόημα στις μαθητικές κοινότητες. Το έχουμε συζητήσει σε πάρα πολλά σχολεία που έχουμε πάει το θέμα. Τώρα, με αφορμή τη Βουλή των Εφήβων, θα το ξανααναγκηνήσουμε το θέμα. Δηλαδή, ξανά με την αρχή της σχολικής χρονιάς θα επανέλθουμε, θα καλέσουμε τους καθηγητές να συζητήσουμε το ίδιο σχέδιο νόμου. Δηλαδή, έχουμε ένα σκοπό να το κάνουμε πιο μεγάλο, να το συζητήσουμε και με άλλο κόσμο, να κάνουμε μια εκστρατεία, μια καμπάνια, κάπως να μάθει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Γιατί εκτός από το να αλλάξει και να περάσει, πρέπει να το ξέρει. Και να το ξέρει και ο μαθητικός κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η όρεξη και η διάθεση του κάθε ενός από εμάς φτιάχνει τις θέσεις. Οι θέσεις και τα αξιώματα δεν είναι τίποτα. Είναι άδεια κουστούμια, εάν δεν υπάρχει διάθεση και όρεξη για δουλειά. Μετά από αυτό θα ήθελα να προχωρήσουμε για να κερδίσουμε λίγο χρόνο στην ψηφοφορία για να βγάλουμε, για να εκλέξουμε έναν εισηγητή και δύο μιλητές. Στην διάρκεια αυτή, κατά τη διάρκεια αυτή θα σημειωθούν όλες οι υποτάσεις σας ώστε να είναι έτοιμες μετά την ψηφοφορία. Οι υπάλληλοι για την ψήφιση, οι συνεργάτες του Ιδρύματος της Βουλής θα προχωρήσουν τη διαδικασία και θα συλλέξουν τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του εισηγητή. Χρειάζεται να σταυρώσετε ένας είναι ο σταυρός προτίμησης, ενώ για τους ομιλητές μέχρι δύο σταυρούς. Σας ευχαριστώ.
καταλάβει, ποια είναι η άποψη. Βλέπεις. Μίλα ρε. Το γκαλούδι θα πάρει. Απορία και το είχα κάνει μόνο.
αθενωτική, να το πω έτσι. Αυτά και τα γράφουν τα λεφτά, αδελφού. Και αυτοί που είχαν τζάμπα.
το λόγο. Την προσοχή σας λίγο, εφηβουλευτές. Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση των ομιλητών, εισερχόμαστε στην ψηφοφορία ανακεφάλαιο, όπως επίσης και επί των προτάσεων των δικών σας, που η Επιτροπή διάλεξε, πρότεινε και θα τις ψηφίσετε εσείς οι ίδιοι. Ξεκινάμε με τα κεφάλαια. Και θα ήθελα να θέσουμε σε ψηφοφορία τα κεφάλαια 1 και 2. Τα άρθρα 1 και 2. Οπότε παρακαλώ, εάν ψηφίζετε, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας. Ψηφίζουμε τα άρθρα 1 και 2 αυτή τη στιγμή. Όποιος ψηφίζει στο άρθρο 1 και 2, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Βεβαίως.
Όποιος δεν ψηφίσει τα άρθρα 1 και 2, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Υπάρχει παρόν. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν θέλει ούτε να το ψηφίσει ούτε να το καταψηφίσει. Να τα καταψηφίσει. Τα άρθρα 1 και 2 περνάνε κατά πλειοψηφία. Πάμε στα άρθρα 3, 4 και 5. Όποιος ψηφίζει αυτά τα τρία άρθρα, να σηκώσει το χέρι του. Όποιος καταψηφίζει, να σηκώσει το χέρι του. Κατά πλειοψηφία, τα άρθρα 3, 4 και 5. Και πηγαίνουμε τώρα στα άρθρα 6, 7 και 8. Όποιος υπερψηφίζει, να σηκώσει το χέρι του. Όποιος καταψηφίζει αυτά τα άρθρα, να σηκώσει το χέρι του. Κατά πλειοψηφία. Τώρα θα θέσουμε σε ψηφοφορία τις προσθήκες από τις δικές σας προτάσεις. Θέλετε η κυρία Μασκοπούλου να κάνει πρώτα μια μικρή εισήγηση στις προτάσεις σας, ναι. Τι έγινε αποδεκτό, τι είναι προς ψήφιση και ίσως και ποιες προτάσεις δεν έγιναν δεκτές διότι επικαλύπτονται από τον κανονισμό που υπάρχει. Ευχαριστούμε για τις προτάσεις. Πραγματικά ήταν πολύ γόνιμη η συζήτηση. Μαζέψαμε τόση πολύ έτσι, ανατροφοδότηση που δυσκολευτήκαμε να την επεξεργαστούμε στο λίγο χρόνο που έχουμε. Στον χρόνο αυτό και με τους περιορισμούς που είχαμε, λοιπόν, προχωράω να σας θέσω λίγο τα ζητήματα που μας θέσατε και την δική μας αντίδραση για να προχωράμε στη διαδικασία. Τέθηκε το ζήτημα της ποσόστοσης ως προς τις γυναίκες. Αυτό το θέτουμε για να ενταχθεί στην διαδικασία της ψηφοφορίας από εσάς. Βέβαια, εμείς σαν συνήγορος, σαν εισηγητής αυτής των ρυθμίσεων, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, γιατί θεωρούμε ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργεί, τα δυναμικά που υπάρχουν, οι διαδικασίες μας και οι θέσεις που έχουμε οι γυναίκες, οι μαθητές και οι μαθήτριες, δεν μας δημιουργούν την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε τέτοιου είδους διατάξεις. Αυτή είναι η εμπειρία του συνηγόρου, του πολίτη, είναι σε εσάς να το κρίνετε. Η αίσθησή μας είναι ότι ενδεχομένως να θέτουμε υποαμφισβήτηση μέσα στο σχολείο τη θέση μας. Και ότι περισσότερο σε εμάς ανήκει το να διεκδικήσουμε στις γυναίκες, μιλώντας δηλαδή, τη θέση μας. Αν θεωρείτε ότι είναι κάτι σκόπιμο, θα το πείτε στην ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις των 3.20.3.33 που συζητήθηκε το θέμα του ενδεχομένως καταχρηστικής άσκησης της δυνατότητας να επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες των εκλογών με παραιτήσεις, με ένα σχηματικό τρόπο προσχηματικό, ομολογούμε ότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Με προβληματίζει και μας προβληματίζει το να βάζουμε συνεχώς να περιπλέκουμε, ενώ προσπαθούμε να απλουστεύσουμε αυτόν τον κανονισμό, να τον κάνουμε εύχριστο, να εντάσσουμε συνεχώς πιθανά σενάρια, γιατί θα αρχίσουμε πάλι να ξαναφτάνουμε σε ένα περίπλοκο σχήμα. Και τη στιγμή που ομολογώ δεν έχει σε γνώση μας να έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση καλύπτεται μια τέτοια πιθανότητα μέσα από το πλαίσιο της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που σίγουρα είναι ένα θέμα που λύνεται, ένα συγκρουσιακό θέμα που λύνεται από τις διατάξεις της διαχείρισης συγκρούσεων μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Σε ό,τι αφορά το 3.10 για τη δημοσίευση αποφάσεων στον πίνακα ανακοινώσεων, το υιοθετούμε με τη διατύπωση, ότι δηλαδή δεν το θέτουμε καν, θεωρούμε ότι είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο το συμφωνείτε σε αυτό. Και προσθέτουμε ακριβώς στο τέλος του 3.10 οι αποφάσεις δημοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Σε ό,τι αφορά το θέμα της απομάκρυνσης μέλων του 15μελούς συμβουλίου σε περίπτωση το 330, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που καλύπτεται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μας δίνουν η περιγραφόμενη διαδικασία της ανάκλησης. Είναι στο χέρι μας, στην κοινότητα τη μαθητική, να ανακαλέσουμε τα μέλη.
Το να το αφήναμε στην πρωτοβουλία των υπολείπων μελών του 15 μελούς θα δημιουργήσει ένα θέμα ως προς την εξουσιοδότηση που έχουν τα μέλη του 15 μελούς να αποβάλουν ένα μέλος τους. Έχουν την εξουσία να εκφράζουν τη γνώμη της μαθητικής κοινότητας, όχι όμως και να διώχνουν έτσι αυτονόητα ένα μέλος της μαθητικής κοινότητας που μπορεί και να θεωρήσουν ότι δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντά του. Ας αναζητήσουμε λοιπόν την φωνή και πάλι της μαθητικής κοινότητας με μια έκτακτη γενική συνέλευση με τη διαδικασία της ανάκλησης. Σε ό,τι αφορά τη διαφωνία ως προς την ποσόστοση που προτείναμε, την καινοτομία αυτή που είχαμε εισηγηθεί, διατυπώθηκε μια τέτοια πρόταση. Αυτό θα το θέσουμε στη δική σας κρίση. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάποιες φωνές θα ακούγονται, επειδή στην πράξη το ξέρετε πολύ καλά, δεν ακούγονται. Η πρώτη και η δευτέρα γυμνασίου και ηλικίου αντίστοιχα, όσο μικρότερη τάξη, τόσο λιγότερο εμφανίζεται. Σε ό,τι αφορά το θέμα της συνεργασίας των εκπροσώπων, θεωρούμε ότι πράγματι δηλαδή των εκπροσώπων των 15 μελών, της δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου, μας βρίσκεται λίγο απροετοίμαστος όσο αφορά την τελική διατύπωση και διαμόρφωση αυτής της πρότασης, η οποία αναπτύχθηκε από εσάς πολύ αναλυτικά. Ωστόσο, πράγματι θεωρούμε ότι είναι καλό να το εντάξουμε στο 335 και να αναφέρουμε στις περιπτώσεις οργάνων, που ωστόσο θέλω να θέσω υπόψη σας, θα χρειαστεί μια νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπονται αυτά τα όργανα και να περιγράφονται, και να λέμε σε όργανα συνεργασίας εκπροσώπων των 15 μελών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ομιλίας και προεκλογικά, της παρουσίας ενός προγράμματος προεκλογικού και του διαλόγου που θα πρέπει να προηγείται, θεωρούμε ότι πραγματικά το έχουμε καλύψει, το επαναφέρουμε, το θέτουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς που μιλάμε ακριβώς εξ αρχής, από την αρχή της χρονιάς περιγράφουμε στον κανονισμό ότι γίνεται εκτενής διάλογος και ως προς το τι αναζητάμε και τι θα ακολουθήσει και τι θέλουμε, τι προσδοκίες έχουμε για τη χρονιά μας, και ως προς τα προγράμματα, αλλά και προεκλογικά το λέμε ακριβώς ότι γίνεται ένας διάλογος και μια συζήτηση με τις περιγράφεται δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, από τους υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πράξεων, κατά τη διάρκεια των εκπροσώπων, τον έλεγχο από τη Γενική Συνέλευση, είτε του τμήματος είτε τη σχολική, ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται τόσο κατά τη διάρκεια της χρονιάς με τη δυνατότητά μας να κάνουμε ανάκληση μελών των οποίων αμφισβητούμε την αξιοπιστία ή τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, όσο και στο τέλος με τον απολογισμό των πεπραγμένων, που περιγράφεται στον κανονισμό και προβλέπεται η διαδικασία. Αντίστοιχα, στο θέμα των οικονομικών, προτάθηκε τριμελής ελεκτική επιτροπή. Πάλι θα εκφράσω τον προβληματισμό, πως βάζουμε όργανα, ελεγκτές επιτροπές να ελέγχουν η μία επιτροπή την άλλη. Προβλέπεται διαδικασία που ίσως να μας έχει διαφύγει έτσι όπως το περάσαμε λίγο βιαστικά το σχέδιο, απολογισμού των οικονομικών. Και φυσικά πάντα η λύση της ανάκλησης εφόσον έχουμε αμφιβολίες ως προς το αν έχει γίνει κακή διαχείριση ή όχι των οικονομικών. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μυστική ψηφοφορία, διασφάλιση της μυστικότητας, το λέει ρητά ο κανονισμός, ότι η διαδικασία είναι μυστική. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι και λίγο στα δικά μας χέρια. Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη ψυχολόγου, έχει ήδη προταθεί υιοθετηθεί από τις πρωινές δραστηριότητες συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το 3-3, που ζητήθηκε, προτάθηκε να διανέμεται στην αρχή της χρονιάς αντίγραφο, το υιοθετούμε εξ αρχής, προσθέτοντας τη διατύπωση. Στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών γίνεται ενημέρωση για τον παρόντα κανονισμό, αυτό το γράφει, διανέμεται αντίγραφο αυτού και συνεχίζει η διατύπωση ως έχει. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο εσόδων, εξόδων, είπαμε, ξαναμιλήσαμε, ότι γίνεται ο απολογισμός. Επίσης, ό,τι αφορά το άρθρο 5, νομίζω δεν είναι το 5, για την ανάκληση, συγγνώμη, τώρα την ακριβή διάταξη δεν την έχω στα υπόψη μου, προτάθηκε η πρόταση για ανάκληση των μελών του 15 μελούς να γίνεται όχι από τα 2/3, να μην απαιτείται το ποσοστό των 2/3 της μαθητικής κοινότητας του σχολείου, αλλά το ένα δεύτερο συν ένας. Αυτό μπορούμε να το θέσουμε στην κρίση σας.
Σε ό,τι αφορά τέλος μία αναφορά που έγινε στις πειθαρχικές ποινές και στην εκπροσώπηση των μαθητών στο Σύλλογο Διδασκόντων, είναι ένα θέμα πραγματικά κέριο, έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να ρυθμιστεί εδώ, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα νομοθετικού κενού αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα έτσι να σας το πω ενημερωτικά, ότι και μόνο αυτή τη στιγμή πάσχει νομιμότητα και έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατ' επανάληψη, ότι είναι άκυρες όλες αυτές οι αποφάσεις στις οποίες συμμετέχουμε οι εκπρόσωποι των μαθητών, γιατί δεν έχει εκδοθεί, είναι πολύ περίπλοκο και νομοτεχνικό αυτό που σας λέω, δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση που θα όριζε το πώς ακριβώς εκπροσωπούνται οι μαθητές. Επομένως, δεν μπορούμε καν να το πιάσουμε, να το θίξουμε εδώ πέρα. Το αφήνουμε και το παλεύουμε από άλλη πλευρά. Εμείς, σαν συνήγορος του πολίτη, προσπαθούμε να το λύσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας έχουμε αφήσει 2-3 θέματα υπό ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Μοσχοπούλου. Και τώρα θα ψηφίσουμε για τις προτάσεις που εσείς κάνετε. Η πρώτη πρόταση που θα τεθεί για ψηφοφορία είναι στην παράγραφο 4.2, Β και Δ. Προτάθηκε να μην υπάρχει πρόβλεψη για ποσόστοση, δηλαδή 3 μαθητές από κάθε τάξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος από εσάς υπερψηφίζει αυτή την πρόταση. Βεβαίως. Προτάθηκε να μην υπάρχει πρόβλεψη για την ποσόστοση, δηλαδή να υπάρχουν 3 μαθητές από κάθε τάξη. 3 από την πρώτη ηλικία, 3 από τη δεύτερη και 3 από την τρίτη. Ποιος ψηφίζει αυτή την πρόταση, ώστε να καταργηθεί, να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει. Συμφωνείτε, να μην υπάρχει. Ποιοι συμφωνούν να παραμείνει ως έχει το άρθρο αυτό. Άρα η πρόταση αυτή καταψηφίζεται, απορρίπτεται. Προχωράμε στη δεύτερη πρότασή σας. 4.2. Πρόταση για ποσόστοση ως προς υποψηφιότητες γυναικών. Ποιος υπερψηφίζει αυτή την πρόταση, να υπάρχει ποσόστοση για τις γυναίκες. Ποιος δεν συμφωνεί τώρα σε αυτή την πρόταση. Άρα απορρίπτεται και αυτή η πρόταση, διότι καταψηφίζεται. Προχωράμε στην τρίτη πρότασή σας, στην παράγραφο 3.32, πρόταση ώστε η ανάκληση του 15 μελούς να ζητείται από το 1 δεύτερο της μαθητικής κοινότητας και όχι από τα 2 τρίτα. Ποιος συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Δηλαδή, να υπάρχει ανάκληση του 15 μελούς με τους μισούς μαθητές και να μην χρειάζονται τα 2 τρίτα. Ποιος διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση. Άρα και αυτή η πρότασή σας απορρίπτεται. Επομένως, το σχέδιο νόμου κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων έγινε δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Το χειροκρότημα είναι για σας όμως. Το χειροκρότημα για σας. Τώρα θα σας ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για εισηγητή. Η εισηγήτρια θα είναι η κυρία Μισαηλίδου Ευρώπη από την Ξάνθη. Ευρώπη, σήκω να σε δούμε λίγο όμως κιόλας. Σήκω λίγο. Σήκω. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και οι δύο μιλητές είναι ο Καλούδης, ο Γιάννης από την Κέρκυρα. Και ο Αργυρού Χρυσοβαλάντης από τα Τρίκαλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα στην Ολομέλεια. Θα κάνετε ερωτήσεις. Εμείς θα πρέπει να τις απαντήσουμε. Και όχι μόνο να τις απαντήσουμε, να σας πείσουμε κιόλας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Όλοι κάνουμε ερωτήσεις. Ναι. Αύριο είναι... Αύριο υπάρχει εκτόνωση γενικότερα.